Γεια χαρά, Μαγκές. Γεια σας. Και χρόνια πολλά σε όλους, σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Και σε Ολυμπιακούς και σε αντιπάλους. Έχω μια αδυναμία βέβαια στους Ολυμπιακούς, λογικό, αλλά και στους άλλους. Μιλάμε τώρα, χρόνια πολλά. Σε όλο τον κόσμο. Και να έχετε και καλή χρονιά. Αν και θα είμαστε εδώ την Παρασκευή. Ναι, βέβαια και την Παρασκευή. Α, θα είμαστε εδώ την Παρασκευή. Λοιπόν. Τι έχουμε αύριο? Αύριο έχουμε συνέχεια του 3-0. Δηλαδή, αν το σεφ είναι όπως ήταν στα τρία παιχνίδια που κάναμε τρεις νίκες με την Μπαρτσελόνα, και αύριο έτσι θα νικήσουμε. Δεν το φοβάμαι τον αγώνα. Αυτοί πρέπει να φοβούνται εμάς, ειδικά η Μπαρτσελόνα, ειδικά η Τσεσεκά, η Ρεάλ. Μας έχουν αντιμετωπίσει σε ημιτελικούς και τελικούς, έχουν χάσει. Δεν φοβάμαι τίποτα εγώ. Αυτοί θα φοβούνται τον Ολυμπιακό. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Είσαι Ζενέκη. Ναι, βέβαια. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Η συμμετοχή στον αγώνα 15.000 οπαδών του Ολυμπιακού πρέπει να είναι στον αγώνα, όχι αλλού. Και θα πάνε όλα καλά. Εγώ πιστεύω θα νικήσουμε. Η ομάδα απέκτησε ένα ακόμα παίκτη, ναι, τον Όντομ. Είναι γνωστό στο Ευρωμπάσκετ, έχει παίξει και στους Lakers. Άσος είναι, Τάκη. Ναι. Σκόρερ είναι. Έξυπνη μεταγραφή του Σφαιρόπουλου και της Ζήκης του Ολυμπιακού. Έξυπνη μεταγραφή. Έτσι λέει, τη δικαιολόγησε ο Σφαιρόπουλος. Ναι. Λέγοντας ότι ψηλούς τα βολεύουμε. Αν θα πάθουμε όμως κάτι στον Άσο, έχει εμπιστοσύνη στους παίκτες, στους ήδη υπάρχοντες, αλλά φοβάται ενδεχόμενους τραυματισμούς περαιτέρω. Αυτό που μας έχει, ναι. Ναι, αυτό που μας έχει γονατίσει. Όχι μας έχει γονατίσει, που μας δυσκολεύει, έτσι. Και από εκεί πέρα φοβάται μην καταπονηθούν οι παίκτες με το rotation που κάνει. Είναι ένα πρωτάθλημα αυτό, οι αγώνες που έχουμε εκεί τώρα. Εντάξει, η ημερομηνία ήταν, έπρεπε μέχρι σήμερα να πάρεις παίκτη, γιατί μετά στην Ευρωλίγκα δεν μπορείς να κάνεις. Πολύ καλή μεταγραφή. Ξέρει ο Σφαιρόπουλος τι κάνει, η διοίκηση δεν του χαλάει χατήρι. Έχουμε εμπιστοσύνη, αυτό που είπε ο Άκης. Εγώ έχω εμπιστοσύνη μεγάλη στο Σπανούλη. Δεν παίζεται αυτός ο παίκτης. Καταρχήν να σας πω κάτι. Στον όμιλό μας είμαστε εμείς η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ και η Τσεσεκά. Εμείς οι τέσσερις θα παίξουμε με τους τέσσερις του άλλου ομίλου. Θα τους νικήσουμε, εγώ έτσι πιστεύω. Και αυτοί οι τέσσερις του ομίλου του δικού μας θα είναι στο Final Four. Γράψτε το. Τον Ολυμπιακό δεν το φοβάμαι στα δύσκολα. Πουθενά. Ούτε σε οποιοδήποτε άθλημα. Και γι' αυτό και ο κόσμος μου αρέσει που αγκάλιασε αυτό το παιχνίδι και θα είναι όλοι αύριο στο γήπεδο. Θα δούμε. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά τώρα στη φάση το 16, έτσι. Και η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα, πολύ δυνατή ομάδα που διεκδικεί τα πάντα κάθε χρόνο. Είμαστε γνωστοί ο ένας με τον άλλον και με τις περισσότερες ομάδες της Ευρωλίγκα. Και σε πάμε αφού. Ναι, πέρυσι μόνο η Μπαρτσελόνα έλειπε από τη Μαδρίτη και ήρθε η Φεντέρ. Από εκεί πέρα θα τα δούμε. Λοιπόν, να πούμε... Αν μας τα πλήρεις δεν συζητάγαμε τίποτα, αλλά ναι. Και πάλι έχει μάθει ο Ολυμπιακός να παλεύει και στα δύσκολα. Να πω και πριν από λίγο μας σε ένα τραπέζι και ένας φίλος μας είχε καλέσει. Χρόνια πολλά στον Νίκο. Να... Πολύχρονος να είναι. Πολύχρονος, Νίκο. Ωραίο το κρασάκι αυτό. Εσύ που ήπιες. Να πιω, έτσι. Κόκκινο κιόλας. Λοιπόν, να δώσω κάτι χαιρετισματάκι μου, μια και είναι η μέρες Χριστουγέννων. Αυτή τη φορά θα ξεπεράσω τα δύο άτομα. Θα αρχίσω από τον Άγη στο Κήθιο, το Λοσάντα. Το Θοδωρή από τη Βέρεια. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Το Θοδωρή από τη Βέρεια, ένα παιδάκι, παιδιά 14 χρονών, ένα 80 ύψος. Τα βάζει εκεί με όλους τους παοκτζίδες εκεί στο γυμνάσιο που πάει. Μάγκας, είναι ωραίος, μπράβο. Στην Ευαγγελία, στην Έλενα, στην Έφη, στο Παντελή. Αυτός θα κοιμηθώ.
Ξεπέρασα κάθε όριο. Έλα, τώρα υπέρβαση. Υπέρβαση. Εντάξει, εγώ δεν θα κρατάω τους χαιρετισμούς μου για την Παρασκευή που θα είναι εκεί μέρα χρονιάρα. Όχι, θα είναι αρχή του και χρόνου. Και τώρα αυτές τις χρονιάρες. Yeah, θα είναι αρχή του χρόνου. Α, θα πάνε να πιάσουν χρόνου, εγώ δεν ξέρω θα πω τα ίδια ονόματα. Δύο θα πω πάντως. Εγώ θα δουλέψω, οι χαιρετισμοί θα είναι όλοι υπερατλαντικοί. Να, ωραία. Α, να πούμε τότε και στον Κώστα από τη Στουγκάρδη, στον πρόεδρο του. Υπερατλαντική είπαμε, ναι, πες στον Κώστα. Ναι. Που είμαστε εδώ Ευρώπη. Αυτό. Γεια σου Κωστάρα. Τι γίνεται, πάμε ποδόσφαιρο. Ξέρεις τι, Άκη. Τι. Ναι, ποδόσφαιρο θα πάμε. Βέβαια, παίζουμε μετά την Κυριακή, παίζουμε στη Νέα Σμύρνη. Πρέπει... Τι να ξέρω. Ότι πρέπει να συνεχίσουμε, όχι εσύ, α, ο κόσμος, και το ξέρει ο κόσμος πιστεύω, να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στην ομάδα στο Καραϊσκάκι, ειδικά που μπορούμε να πάμε, γιατί έξω κάποια παιχνίδια δεν μπορούμε να πάμε, κάποια. Να είμαστε δίπλα στην ομάδα μας, για να πάρουμε και αυτό το πρωτάθλημα. Για τι άθλημα μιλάμε. Στο ποδόσφαιρο, για Καραϊσκάκη. Ποδόσφαιρο, εντάξει, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Σκέφτομαι να κάνω ποδόσφαιρο, πρωτάθλημα. Μην ανησυχείς, θα πάνε όλα καλά πάντως. Ναι, πρωτάθλημα. Ναι. Ωραία. Και μετά θα παίξουμε στο Καραϊσκάκη με τον Λεμπιακό. Για να περάσουμε και τις νίκες, εκεί θέλω να φτάσω. Εντάξει, άκου, το σημαντικότερο από όλα, Τάκη, είναι να κερδίσουμε αυτούς που πρέπει. Πολύ καλό. Να κερδίσουμε το σημαντικότερο. Γιατί τα κρασί τώρα δεν γίνονται αυτά. Λέγε, λέγε. Το σημαντικότερο είναι να κερδίσουμε αυτούς που πρέπει με τον τρόπο που πρέπει. Τώρα το αίτητο και να διατηρήσουμε τις νίκες και αυτά. Εντάξει. Το θεωρώ μια... Όχι ότι δεν είναι σπουδαίο. Αλίμονο. Δεν είναι σπουδαίο. Αλίμονο. Αλλά εγώ τι θέλω. Εγώ θέλω να κερδίσω τα ντέρμπι. Ναι. Τα επωνομαζόμενα. Με τον τρόπο που πρέπει. Και με το σκορ που πρέπει. Από εκεί και πέρα, δεν με νοιάζει τόσο πολύ το αίτητο. Και δεν το αίτητο... Σε νοιάζει, σε εισαγωγικά το βάζεις. Ναι, αν θες να τα βάλουμε σε μια ζυγαριά αυτά τα δύο, ναι. Εγώ θέλω να κερδίσω τα ντερμπί, έχουμε... Για κέρδισε, Σάκη. Όλα τα ντερμπί. Τα επόμενα. Όλα. Ναι. Όλα τα ντερμπί και με τον τρόπο που πρέπει και με το σκορ σωστό, που αρμόζει μαζίς. Στην κάθε ναι. ομάδα. Ναι, βέβαια. Και στον Ολυμπιακό, έτσι. Από εκεί πέρα, τι γίνεται τώρα, Τάκη. Βλέπω που βγαίνουν οι προπονητές των ομάδων. Ναι, το... Κάτι μου λέει. Το ανταγωνιστό μου. Ναι, ναι, το διάβασα. Βγαίνει. Ναι, ναι. Βγαίνει ο Σταματσόνι. Βγαίνει ο Πογέρ. Βγαίνει ο Τούντο. Τι λένε, ένα κοινό παρανομαστή. Ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη ομάδα. Πράγματα τα οποία δεν τα λένε οι ρεπόρτερ τους. Και μάλιστα παρεξηγηθήκανε κάποιοι ρεπόρτερ του Γιάννη. Ναι, του βάλανε, όχι, βάλανε τι χέρι να βάλουν στον προπονητή. Ξέρω. Δεν ξέρει από κάθε προπονητή, ξέρει ο επόπτη. Αυτό που βλέπει, ξέρει. Ο ρεπόρτερ. Ναι, ο ρεπόρτερ. Ο ρεπόρτερ, ξέρω, όχι, ο ρεπόρτερ. Άκου, ναι. Ο προπονητή ξέρει αυτό που βλέπει. Ναι. Και ο ρεπόρτερ ξέρει αυτό που του λένε. Έτσι. Να πει. Ξέρει και αυτό τι γίνεται. Βέβαια. Αλλά δε, τι να κάνει τώρα αφού είναι ρεπόρτερ. Μισθοφόρο. Πε το, δεν είναι αντικειμενικό. Όχι, είναι βρισιά πλέον. Ναι. Να είσαι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού είναι βρισιά. Δεν είναι ούτε, ούτε και τη ΣΑΚ και του ΠΑΟΚ. Άλλοι αυτοί. Να δω που θα βρείτε δουλειά μετά που θα φύγουν κάποιοι. Να σας πετάξουν από εκεί. Αυτό δεν είναι το ρεπορτάζ. Είναι να κάνεις πραγματικό ρεπορτάζ, όχι στημένο ρεπορτάζ. Και όταν θα μπουν φυλακοί. Λειτουργήμα, Νιάκη. Να πεις την αλήθεια. Λειτουργήμα ήταν παλιά. Ωραία. Λέμε και σαν επάγγελμα. Ωραία, σαν επάγγελμα. Α, το κάνεις αξιοπρεπώς. Ό,τι βλέπουν τα ματάκια σου και τα βλέπει και όλος ο κόσμος. Εδώ βγαίνουν οι προπονητές σας και τα λένε. Και βγαίνουν οι ρεπόρτερ οι τσάτσι ναι. και λένε «Όχι, λέει, δεν τα είπε καλά». Ποιος δεν τα είπε καλά, προπονητής. Λείπει την αλήθεια εκεί. Ναι, έχεις προπονητεύσει πουθενά ή δεν προλάβατε να τους δασκαλέψετε. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Είναι αξιοπρεπείς όσο και να τους νοιάζει το μισθός τους. Είναι αξιοπρεπείς. Κάποια πράγματα θα τα πούνε. Και τα λένε και χωρίς ξύλο. Και έτσι γίνεται παντού, σε όλο τον κόσμο. Τον καλό ή τον άσχημο, τον... Ο καλός γίνεται στην επιφάνεια. Και όποιος είναι και πατελονάτος, τα αναγνωρίζει κιόλας. Τώρα εδώ πέρα
στη χώρα της οικοφαντίας και της Στιασπού, ήρθαν οι άνθρωποι από το εξωτερικό, τα είπανε. Έτσι. Εδώ τους βάλανε χέρι οι ρεπόρτερς στη δική τους, λέει δεν τα πες καλά Πογέ, δεν τα πες καλά Στραματσόνη, δεν τα πες καλά Τούντορ. Ωραία. Εσείς που τα λέτε καλά και τα βλέπετε καλά, είδαμε που στο... σε τι θέση είναι η ομάδα σας, όχι μόνο τώρα, διαχρονικά. Αυτοί καλά τα λένε. Ναι, τους βάλανε χέρι οι επενδυτές που έχουν επενδύσει πολλά στην ομάδα τους. Έχουν επενδύσει στην καταστροφή. Ναι. Και τους βάλανε χέρι σε αυτούς που είπαν την αλήθεια. Ναι, όποιος λέει την αλήθεια δεν μας χαλάει τη μαγιά. Ναι. Και δικός μας δάνε να τον επρογγίξουμε. Ναι, βέβαια. Δεν γίνεται ρε μάγκες όλο με την λάσπη. Έτσι. Δηλαδή ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Δίκαια. Τέτοια μπάλα που έπαιξε ο Ολυμπιακός μέσα στην Τούμπα μετά το Λονδίνο, στο πρώτο ημίχρονο δεν υπάρχει. Και σταματήσαμε στα δύο. Έρχεται το ΑΕΚΑΚΙ. Το αναγνώρισε. Που μας... Ναι, βέβαια. Το αναγνώρισε ο άνθρωπος. Και τότε το αναγνώρισε. Α, και τότε. Και τότε. Ε, εντάξει. Όχι. Ωραία. Έρχεται το ΑΕΚΑΚΙ που μας είχε ζαλίσει τα φρύδια 4 χρόνια, 3 πόσα ήταν εκεί στη Γάμα. Ερχόμαστε. Τρώει 4. Λέει αυτός το και το. Μάλλον προπονητή τα φάγε αυτά που ναι. Δεν έπαιξε επιθετικά. Όχι που δεν έπαιξε αμυντικά, τέλος πάντων. Ναι, αλλά είπε και αυτό στην αλήθεια ναι, όμως. Τέλος, και ο προπονητής για την εκριτήριο. Ζητάνε μεταγραφές αυτοί οι προπονητές. Δεν βλέπω να γίνονται. Αφού είναι κομπλέ, ως προς τη διάλυση, τι μεταγραφές. Άμα έχεις σκοπό να διαλύσεις, τι μεταγραφές να κάνεις. Καθίστε εκεί που είστε με αυτούς τους προέδρους που σας δουλεύουν, σας δίνουν το χόρτο και το τρώτε, μια χαρά πάτε. Τι άλλο έχουμε, Τακούλη μου. Άλλο έχουμε, τι άλλο έχουμε. Αυτό εκεί, το μπάσκετ με νοιάζει αύριο. Ναι, και κάτι για τις μεταγραφές, παιδιά, που γίνονται. Νομίζω ότι ο προπονητής, επειδή ήρθε και την τελευταία στιγμή, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός είχε 35 παίκτες. Ζενάκι. Ναι, ήρθε τελευταία στιγμή ο άνθρωπος, σου λέει θέλω να τους δω. Ναι. Δεν είναι καλό. Έτσι, γιατί πρέπει να δίνεις δεν και κακό όμως. Ναι, δεν είναι κακό. Σαν διοίκηση που δεν πούλησε κανένα παίκτη. Ούτε επιπολαιότητα να κάνει τώρα ο προπονητής. Σου λέει θέλω να τους δω. Από και πέρα, τους είδε τους παίκτες. Είναι εύλογο χρονικό διάστημα. Έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. 35 παίκτες. 35 παίκτες. Δηλαδή, τι γίνεται, ρε, τάκι, παίζουνε. Διπλό δεν πάει να γίνει καταρχήν. Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Δηλαδή. 17-17. Δεν γίνεται 17-17. 11-11. Δηλαδή, παίζουνε. Στο διπλό στο Ρέντι πέσουν 11 και 11 και περισσεύουν και άλλοι 15 παίχτες που κάθονται απ' έξω και κοιτάνε. Δηλαδή ούτε δεν έχουν θέση ούτε στο διπλό. Έτσι. Κοιτάνε αυτοί για να παίξουν στο διπλό. Ναι. Όλοι κοιτάνε για να μπουν στη 18α. Όχι, όχι 21. Όχι, εκεί που κοιτάνε 11. Κοιτάνε τώρα 17. 17 περιμένουν να μπουν στη 18α. Εγώ νομίζω ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι πολύ δικαιός. Καταρχήν δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, αλλά θα πω μόνο ένα. Έτσι για να πάρετε χαμπάρι τι εννοώ. Ας πούμε τον Ερνάνη είναι δικός του παίχτης. Τον έφερε εδώ. Και επέμενε κιόλας. Και είναι παιχταράς. Και επέμενε. Ναι, 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 τι κάνουμε τώρα. Το πας σε μια ομάδα είναι χημεία. Δεν είναι ότι το πας σε μια ομάδα είναι χημεία. Δεν είναι μόνο δεν έδεσε, δεν του έκανε και δεν ήταν, δεν συμβάδιζε και με τα θέλω του. Ναι, έτσι, σωστό, να μαρκάρει, να κάνει, να δείξει. Το λέει αγόρι μου γλυκό, πήγαινε πάτη στην πόρτα. Πού θα πάει, δεν ξέρω. Έφερα ένα παράδειγμα, δεν πάει να πει ότι και τα άλλα. Αλλά και οι άλλοι. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε όνομα καθόλου του παίχτη. Μόνο αυτό είναι. Λέμε για ένα παίχτη τον οποίο επέμενε ο ίδιος ο προπονητής να τον φέρει. Μόνο γι' αυτό. Μόλις διαπίστωσε ότι δεν του κάνει για αυτά που θέλει να. Για τη δουλειά που κάνει στον Ολυμπιακό, που πρέπει να γίνει στον Ολυμπιακό, του λέει πήγαινε αγόρι μου από εκεί. Από εκεί πέρα. Όπως είπε ο Κετάκης, τώρα εδώ για να καταλάβετε το μέγεθος, είπαμε ότι μένουν 15 παίκτες απ' έξω στο διπλό. Στο διπλό δεν είναι ιδέα. Δεν μπορεί να παίξει. Η ομάδα του Παραδείσου να είναι με όλους τους Αγίους με 35 παίκτες και να πέσουν οι 11, κάποια στιγμή δεν γίνεται, θα γίνει και γκρίνια. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Και πάλι καλά που. Και καλά το έχουμε πάει μέχρι τώρα με τόσους παίκτες που υπάρχει τόσο άριστο κλίμα στα αποδυτήρια. Έτσι δεν είναι. Βέβαια, σωστό, βέβαια. Και τώρα πάνω σε αυτό το σκεπτικό που έχει και γνώση. Τα έχει δει όλα. Έχει γνώση πλέον ο προπονητής
για το ρόστερ της ομάδας. Θα μείνουν 26-27. Ναι, 26 και 27 παίχτες. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Κάτι, επειδή κάτι ακούμε για Μυραλάς και τέτοια, δεν υπάρχει. Μακάρι, παιδιά. Ίσα-ίσα, δηλαδή, αν υπάρχει ένας παίχτης, όχι που χρειαζόμαστε, που θα τέριαζε Λυκούμι στον Ολυμπιακό, γιατί παίζει όλες τις θέσεις. Παίζει τέσσερις θέσεις. Παίζει δεξιά, αριστερά, πίσω από το σεντερφόρ, σεντερφόρ κανονικό, ό,τι γουστάρεις. Ναι. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα παίχτη. Τι για αγορά. Δεν γίνεται. Και για δανεισμό πάλι δεν γίνεται. Και για δανεισμό δεν γίνεται. Αφού παίρνει 2,5 τώρα και πέρα. Αλλά και είναι 5 στην Ελλάδα. Ναι, 2,5-5. Ναι, 5. Όχι, το λέμε, γιατί... Όχι, να το πω, να σου πω γιατί το λέμε. Το λέμε γιατί το καλοκαίρι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού βάλε 20 εκατομμύρια, παιδιά. Έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και βάλε 20 εκατομμύρια. Όταν η ΑΕΚ... Όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο έχει αυτό. Έχει 180.200 πόσα έχει βάλει. Ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει τώρα μια μεταγραφή κάποιου παίκτη από τον Πανιόνιο. Επένδυση 200.000 και ο δικός μας ο πρόεδρος έχει βάλει 20 εκατομμύρια. Χωρίς ότι πρέπει να γίνει αυτό που λέγαμε πριν για τους παίκτες, ότι πρέπει να φύγουν κάποιοι παίκτες. Δεν γίνεται τόσο μεγάλο ρόστερ. Ναι, και κάποια στιγμή δηλαδή να έχουν και όσοι αυτοί που θα μείνουν. Δεν είπαμε και άλλοι που θα φύγουν, δεν είναι άξιοι. Αλλά τώρα μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Και ακόμα και πρώτος μεταξύ ίσων να είσαι. Θα ξεχωρίσεις. Α, να πω όμως κάτι άλλο που ξέρω, ότι όποιος παίκτης φύγει από την εντεκάδα, αυτή που ξέρετε, θα πάρουμε παίκτη. Όποιος παίκτης φύγει. Δηλαδή, άμα φύγει από την εντεκάδα, μην πάτε τώρα δεύτερα. Ούτε καν εντεκάδα. Τις αλλαγές. Ούτε καν εντεκάδα έπρεπε να πεις. Γιατί. Από τη συνηθισμένη 18 έπρεπε να πεις, όχι από την 18. Την 18 δεν φεύγει κανείς. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν φεύγει, φεύγει κανείς. Δεν φεύγει κανείς, αλλά αν θα φύγει. Θα για μην πούμε και σε άλλες διαδικασίες, ναι, ότι ξέρω εγώ. Όχι, θέλω να πω. Δεν είναι και να λέμε καμιά κουβέντα. Γιατί από την 18 παράδειγμα, αν φύγει, παράδειγμα ο Ρινάνη που φεύγει, θα έρθει κάποιο άλλο που είναι μέσα σε 18. Καταλαβαίνεις. Ναι, ρε παιδί μου, άλλο. Ξέρει ο προπονητής και οι παίκτες. Με ποιους παίκτες θέλει να δουλέψει, έτσι. Και το αναπτύξαμε αυτό προηγουμένως. Δεν γίνεται με 30, καμία ομάδα δεν μπορεί να δουλέψει με 35 παίκτες. Όλοι οι Άγιοι να είναι κάποια στιγμή. Ούτε η εθνική κόσμου. Η εθνική παραδείσου. Ναι. Όλος ο παράδεισος. Όλοι οι Άγιοι να είναι. Κάποια στιγμή θα γκρινιάξουν. Δεν είχε γκρινιάξει τότε με τον Ιούδας, δεν θυμάσαι. Άγιοι δεν είπες. Δεν γκρίνιαξε ο Ιούδας. Δεν γκρίνιαξε. Δωδέκατος. Πρόδος. Αναπληρωματικός. Δεν ήταν πάκο, πήγε και άρχισε τις Ρουφιανιές. Ναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε καμιά γραμμή να μιλήσουμε με τον κόσμο. Σήμερα θέλω να πάει η εκπομπή ήρεμα. Δεν έχω καμία αντιπαλότητα λόγω των εορτών. Αλλά όποιος μου μπλέξει τον Ολυμπιακό, τη γάμισε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Τι έγινε. Μια χαρά. Καλά. Καλά είστε, παιδιά. Ναι. Χρόνια πολλά, με υγεία. Επίσης. Μ' ακούτε. Ναι, παιδιά. Πώς θα μου έβαινε φέτος στην ομάδα, τι θα κάνουμε, κάνουμε τα γραφικά, τι γίνεται, τι παίζει. Τα λέγαμε. Δεν παίζει τίποτα στην ουσία, πιο πολλές αποδεσμεύσεις. Για να μπορεί να δουλέψει. Δηλαδή, εσύ κατά τη γνώμη σου, Ολυμπιακός, πού χρειάζεται μεταγραφή που θέλεις. Δεν είπε θέλει να πληροφορηθεί, είπα. Ναι, ναι, να ξέρουμε. Δεν είσαι εντάξει. Εντάξει. Υπάρχουν ένα-δύο παίκτες που χρειάζεται να βοηθήσουν την ομάδα. Ρε, για πες. Για πες. Λοιπόν, για μένα, ας πούμε, π.χ. ας πούμε, έτσι, που γουστάρω πολύ το Μάτζιο, έτσι, το Μάτζιο, δηλαδή είναι Έλληνας, δεν είναι παιχταράς, έτσι, και είναι και Ολυμπιακός, είναι και θεία, θα νομίζω το παιδί αυτό, πρέπει να έρθει ο Ολυμπιακός, για μένα προσωπικά, προσωπικά, έτσι πιστεύω εγώ, έτσι, όπως, δηλαδή, έχει μια εμπειρία, είναι και Ολυμπιακός, σε μένα προσωπικά μου κάνει και το πρωτάθλημα που έχει κάνει το παιδί να πούμε εντάξει, βγάζει μάτια, δηλαδή τι άλλο. Για μένα προσωπικά, έτσι. Ναι, όπως εγώ δεν λέω για Μυραλάς, όχι με 2-3 προσικούλες, πιστεύω η ομάδα τουλάχιστον θα φτάσει στις 8 για πλάκα. Κάτσε ένα λεπτό. Δεν υπάρχει δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι 2 πλάκα. Κάτσε ένα λεπτό, ρε φίλε. Πώς να δώσουμε και τη βάση στο UEFA δηλαδή. Κάτσε ρε φίλε, ένα λεπτό που με νευριάζει μέρες που είναι. Σου αρέσει ο Μάτζος και μου αρέσει και εμένα. Για βασικό τον θέλεις. Έλα. Για βασικό τον θέλεις.
Δεν σε ακούω τι λέτε, δεν σε ακούω. Αυτός ο παίκτης, συμφωνώ και εγώ ότι είναι καλός και είναι και Ολυμπιακός, όπως λες, τέλος πάντων. Για βασικό παίκτη, αν θέλεις να τον πάρουμε. Για βασικό. Όχι για βασικό. Α, ναι. Να βοηθήσει την ομάδα. Αν θα φύγει, να σου πω κάτι. Ναι. Αν θα φύγει. Αν θα, Τάκη. Ναι, ναι. Άμα φύγει Ερνάνη και Φιμπόκασον, νομίζω είναι κουφέτο για μένα. Ο Φιμπόκασον. Για μένα προσωπικά τώρα, έτσι. Αν θα φύγει ο Φιμπόκασον, λες. Όπως, έτσι, δηλαδή να βοηθήσει ότι. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει. Το βλέπεις ότι είναι μια κατάσταση. Αν θα φύγει ο Φιμπόκασον, τότε μπορεί να συζητήσουμε για οποιοδήποτε. Και να σου πω και κάτι, ρε Σιράκη. Μεταξύ τώρα Φιμπόκασον και Μάτσιου, δεν υπάρχει για μένα προσωπικά, έτσι. Κάτσε. Είσαι άδικο. Θέλω να αγαπήσει στην ομάδα, άκουε. Θα κρυφτεί και δεν θα πάει στα μπουσούκια, φίλε, να πει το drink το βράδυ. Θα κάτσει να πονέσει για τον Ολυμπιακό. Ναι, ωραία, άκουε. Έτσι, για μένα, εγώ έτσι το μιλάω. Για σένα. Γενικά με Έλληνες παίκτες, όχι για το συγκεκριμένο παίκτη. Γενικά μιλάω, έτσι. Ναι, ωραία, για σένα. Γενικά μιλάμε. Είσαι άδικο. Καταρχήν συμφωνούμε για το Μάτσιο, μια χαρά, εντάξει. Για το Φιμπόκασον είσαι άδικος όμως. Είσαι άδικος. Όλες οι ομάδες της Ευρώπης το ζητάνε. Το Μάτσιο μόνο εσύ τον θες και εγώ. Ναι, σε ακούω, ρε γαμό. Δεν ακούς, κλείσαμε τα αυτοκίνητα που περνάνε. Κάτσε λίγο, ρε, περίμενε. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Σχετικά είναι αυτά. Βέβαια, εσύ τη γνώμη σου είπες, Σπυρός, το παιδί. Εσύ τη γνώμη σου είπες. Για μένα ο Μάτζιος είναι αργός. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα. Ό,τι μιλάμε τώρα. Άγιο σχετικά είναι αγόρι μου, εντάξει. Ό,τι λέμε όμως τώρα είναι σε επίπεδο να είμαστε σε κανένα καφέ. Εντάξει, μέρες που είναι. Μην τα πάρει και ο κόσμος σοβαρά. Ούτε παίζει ρόλο η γνώμη δική μου. Από εκεί πέρα. Όλα αυτά τα συζητάμε. Αν θα φύγει, αν θα φύγει ο Φιμπόκασον. Όχι, ρε παιδί μου, συζητάμε τώρα. Ναι, και ο Φιμπόκασον. Ναι, ο Φιμπόκασον. Λογικό είναι να θέλει να παίξει κι αυτός. Επαναρχόμαστε στο ίδιο το πρόβλημα που είπαμε προηγουμένως. Γιατί έχουν και το Euro. Και είναι και βασικός στην εθνική της χώρας του. Και για το Μυραλάς που λέγαμε, που έχει δημιουργηθεί ένας δώρος από τους δημοσιογράφους, γι' αυτό το λόγο θέλει και αυτός να πάρει παιχνίδια. Ναι, για να πάρουν παιχνίδια. Ναι. Όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν. Ναι. Πάμε το Μυραλάς, ρε φίλε. Δεν μπορεί να γίνει τώρα να δώσει. Άλλοι 5 εκατομμύρια το Δεκέμβριο για το Μυραλάς, δεν γίνεται, ρε Σιάκη. Είναι πολλά, ναι, τα είπαμε. Σωστό. Δεν γίνεται αυτό τώρα, εντάξει. Ο πρόεδρος έχει κάνει τόσα πράγματα να πούμε. Σωστό, μπράβο. Να είμαστε, έχουμε γελίο το κεφάλι μέσα να πούμε. Ωραία. Και για τα λεφτά τώρα 5 εκατομμύρια είναι πολλά. Γιατί τόσο πάει. Δηλαδή τα λεφτά του να του δώσει που παίρνει εκεί 2,5 εκατομμύρια είναι άλλα τόσα με την εφορία εδώ. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, πολλά ακούγονται, μωρέ, τώρα... Σου πάρει ένα τάλιρο, τώρα για να, δεν είναι έτσι τώρα, μάλλα. Τώρα, παλιά, αν θέλει η ομάδα δεύτερο επιθετικό, σου λέει, θα πει κάποιος άλλος, όχι δεύτερο, έναν επιθετικό, αν θα φύγει ο Φιμπόκασον, να τα λέμε ακριβώς, σου λέει, γιατί να μην πάρω ένα πιτσιρίκο και να τον έχω και. Που είναι δικό μα. Που είναι και δικό μα. Βλέπε παραδείγματος χάρη Ιωαννίδης. Από εκεί και πέρα όμως, άμα μείνει η ομάδα με ένα παίχτη, είναι δίκοπο μαχαίρι και τραυματιστεί ο Ιντέγκε. Μακάρι να πάει καλά ο Ιωαννίδης και ο κάθε ελπιδοφόρος παίχτης. Δεν έχεις βρεσιάκι με τον Ιωαννίδη τώρα να παίξεις τώρα, να κάνεις και λίγο γύρω στην Ευρώπη, ρεσιάκι, να προχωρήσουμε, να δώσουμε λίγο βάση στην Ευρώπη. Ναι, άλλος ο άλλος, τώρα που λέει για τον Ιωαννίδη, ο άλλος έχει παίξει Champions League, έτσι. Ποιος? Δεν είναι το ίδιο, άλλες εμπειρίες, άλλες παραστάσεις έχει. Ναι. Έτσι, ναι. Άκου να σου πω, αυτός ο προπονητής που έχουμε, φίλε μου, θέλει παίκτες που να παλεύουν με τα σέντρε μπακ. Να παλεύουν. Και ο Μάτζιος δεν το έχει αυτό. Θέλει να παίξουν ξύλο. Γι' αυτό. Ο σέντρε μπακ θέλει να παίξει ξύλο. Γι' αυτό είναι στιγμή. Να είναι γρήγορο, να μαρκάρει, να κάνει. Ξέρεις. Εγώ σου μιλάω. Δεν ακυρώνουμε τίποτα για κανένα παίκτη. Όλοι οι καλοί παίκτες και αξιόλογοι είναι και για να συζητιώνεται το όνομά του για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα είναι αξιόλογοι, έτσι. Από εκεί και πέρα. Βάσει αυτών που έχουμε δει μέχρι τώρα. Με το σκεπτικό του προπονητή, δεν θέλει επιθετικό στατικό. Πάνω σε αυτό που είναι λίγο συγκεκριμένα τώρα για αυτά, εγώ βλέπω ότι ο άλλος μαρκάρει συνέχεια και τώρα ανοίξαμε μια κουβέντα τώρα. Ναι, δεν χρειάζεται. Την πήγαμε, την κάναμε και λάστιχο τώρα, άστον. Παρ' όλα αυτά, εγώ συμφωνώ για το Μάτζιο ότι είναι ένας καλός παίκτης, αλλά όταν έχεις 2-3 παίκτες δανεικούς,
Ιωαννίδης και ένα σωρό άλλους παίκτες, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή τώρα να πάει να δώσει 2 εκατομμύρια στον Ηρακλή, να πάει στο Βέλιο, παίρνει το δικό σου παίκτη. Με καταλαβες. Ναι, εντάξει, όλα σχετικά. Τάκη, δεν μπορεί να προσφέρει άμεσα, ρε φίλε. Δεν το ξέρει κανείς. Δεν μπορεί να προσφέρει άμεσα. Να κάνεις και ένα γύρο, ας το περάσεις 2 γύρους, 3 να πας στους 8. Εγώ έτσι με λίγα λεφτά να μπορέσουμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Για να δεις, κοίτατε. Όχι, σε αυτό επάνω διαφωνώ. Και ποιος σου είπε σένα ότι η 11η, η 18η του Ολυμπιακού μετά από κάποιους παίκτες που θα φύγουν δεν θα πάμε στους 8. Άλλο αυτό. Διαφωνώ. Μα δεν υπάρχει και κανείς παίκτης. Δηλαδή, αν πάρουμε το Μάτζιο, πήγαμε στους 8. Συγγνώμη λίγο, δεν θα πάρεις και το Μέση. Κάτσε ρε φίλε. Εντάξει, Πυράκο μου. Άλλο αυτό. Εντάξει, Συνταγή, εντάξει αυτό. Βέβαια. Πώς το είπες εσύ. Δεν είπα εγώ αυτό, ρε. Δεν είπα εγώ αυτό. Όχι, ρε, κάτσε, δεν είπα εγώ αυτό, ρε. Δεν είπα εγώ αυτό. Τι είπες, για πες. Όχι, η ομάδα είναι σε τρομερή κατάσταση. Έτσι. Απλώς μιλάμε μια προσθήκη και μια βοήθεια για την ομάδα. Αυτό λέμε. Μια προσθήκη και μια βοήθεια που η ομάδα να μπορέσει να πούμε να κάνει κάτι. Ωραία, Σπύρο μου, να είσαι καλά. Καταλάβαμε και κατάλαβες τι θέλαμε να πούμε. Εντάξει, όλοι. Ωραία, Σπύρο. Έχουμε πολλές γραμμές. Καλή χρονιά, εντάξει. Καλή χρονιά. Λοιπόν, δεν υποτιμούμε το όνομα Μάτζιο και τον παίχτη Μάτζιο, απλά εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει πολλούς παίκτες. Διώχνει κάποιος από τους 35 για να μείνει 27, έχεις και άλλους τόσους δανεικούς έξω, έχεις 7-8 παίκτες δανεικούς έξω. Πού? Στο εξωτερικό. 50 παίκτες έχουμε. Ναι, λέω για ονόματα που... Α, τα πολύ μεγάλα ονόματα, ναι. Λοιπόν, πρώτη πάμε στο επόμενο γραμμές, να δώσω περαστικά στο φίλο του Κώστα. Φιλαράκι του Κώστα του Φορτούνη, τον Γιώργαρο. Μας αρρώστησε περαστικά, Γιώργα. Τι, κρύο, η Λαρά. Μαγουλάδες. Α, εύκολο. Ντεπών πάρε, 2 ντεπών. Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαγκές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάω από Θεσσαλονίκη, αδερφέ. Χρόνια πολλά, καταρχάς. Χρόνια πολλά. Πάω, είσαι. Πάω, γιατί. Ναι, όχι, δεν άκουσαμε. Το όνομά σου να ξέρω. Αλέκος, αδερφέ. Έλα, Αλέκο. Μπράβο, έλα, Αλέκο, λέγε. Χρόνια πολλά. Επίσης. Τάκη, τι να θέλω τώρα, αδερφέ, τι θα γίνει με τις μεταγράφες. Τι θα γίνει. Με τις μεταγράφες εδώ πέρα. Μας έχουν τρελάνει τον πρόλογο, ρε, αδερφέ. Ποιες μεταγράφες, καλού. Για πες. Του πάω. Ναι, ρε, φίλοι, και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ. Ακούω διάφορα ότι ο ένας φεύγει, ο ένας έρχεται. Τι θα γίνει. Κοίτα, ο ΠΑΟΚ θέλει μεταγράφες, φίλε. Φέτος ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός. Δηλαδή ναι, αυτός... Αλλά τι κάνει ρε φίλε ακόμα εκεί. Τι να κάνει, να σου πω κάτι. Να είσαι καλά, να είσαι ευχαριστημένοι που έχετε κάποιο πρόεδρο που έχει βάλει 7-8 εκατομμύρια εφέτος. Έχει ξεχρεώσει τα χρέη. Μέχρι εκεί. Και να είστε μια χαρά. Άκου τώρα, απ' την άλλη δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένοι γιατί. Όχι, είναι... Για αυτό το θέμα υπάρχει. Ναι, απ' την άλλη δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένοι γιατί είναι οι μόνοι που πληρώνουν. Και δεν έχουν καταφέρει να κοιτάξουν το πρώτο θέμα. Ναι, άλλο σου λέω. Ναι. Όπως είπε ο Σάββατο. Συγγνώμη, ένα πρόβα θα αρέσει τον Ολυμπιακό. Φέτος δεν τον βλέπω. Ένα. Τι είπε. Ο Σιώβα. Ο Σιώβα, τι. Θα αρέσει φέτος τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, άκου τώρα, έλα σου πω. Κοίτα, επειδή μιλάμε για τον Κοσάρη. Κάτσε, καταρχήν, άκου να σου πω κάτι, φιλαράκο. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για δύο ομάδες. Θα μιλήσουμε και πάει εκεί η συζήτηση. Θα μιλήσουμε σε αυτή που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και είναι η δικιά σου. Κοίτα, ο Ολυμπιακός. Ας τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός καλός ή κακός έκανε. Πολύ καλός για μας. Έκανε 15 στα 15. Ναι, τι θες να πεις, αγόρι μου. Τι θα βρούμε, πρόβλημα. Εσύ ένας ΠΑΟΚΖΙ σήμερα πήρε τηλέφωνο εδώ για να μας πει για το Σιώβα, μα μ' αρέσει. Για μένα είναι παιχταράς. Είναι παιχταράς. Ναι. Εσένα σ' αρέσουν οι παίκτες που έχεις. Δεν θα προτιμούσες μεταγραφή. Ποιο, κάτσε, πάμε. Ποιο να πάω, πάμε στα center back. Ναι. Για πες μου έναν από την Ευρώπη. Περίμενε, θέλω να σου ρωτήσω. Όχι, όχι, δεν πηδάμε. Εσύ, εκεί βλέπω, μιλάμε ωραία. Άκου, άκου. Με τα center back. Θα σταματήσω, αδερφέ. Θα σταματήσω. Απλώ θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Εγώ άκουσα για μεταγραφές τον ΠΑΟΚ ότι θα πάρουν επιθετικό και θα κάνουν και θα ράνουν. Πες μου εσύ ότι άμα πάρουμε επιθετικό εμείς, ποιο θα πάρει κάτι. Ποιος? Ο Μπερμπάτος θα αρέσει να παίχτη. Όχι, βέβαια δεν μ' αρέσει. Είναι συνταξιούχος. Λόγω ηλικίας, λόγω τι. Λόγω ηλικίας, άστο παλιά. Λόγω ηλικίας τώρα για τον ΠΑΟ. 4 εκατομμύρια του στοιχίζει του ΠΑΟ αυτός ο παίχτης. Ναι, έχεις καταλάβει ότι ο Μπερμπάτος δεν μπορεί να περπατήσει. Εμένα το λες. Ναι, τι, το δικό σου πες. Φίλε, μας τον είχαν προτείνει τον Μπερμπάτος και δεν τον ήθελε ο Σίλβα.
δεν μπορεί να περπατήσει ούτε εγώ. Και εγώ το έχω και είναι 4 εκατομμύρια αυτά. 4 εκατομμύρια ο Μπερμπάτοφ. Αυτό λέμε. Από εκεί και πέρα. Άλλο θέλω να σου πω εγώ, ρε φίλε, δεν γίνεται να έχει βάλει τώρα μετά τον Ολυμπιακό ο μοναδικός πρόεδρος που πληρώνει από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες. Είναι ο Σαββίδης, είναι ο Σαββίδης. Και έχει κάνει μια τρύπα στο νερό. Και σας πιάνει κορδί ο Αλαφούζος και ο άλλος. Δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, δεν γίνεται. Οι άλλοι. Δεν μπορούν να περπατήσουν, τραβάνε τα αρχίδια πίσω. Τι κάνει, δεν μπορεί να περπατήσει, λέει. Ναι, μην βρίζετε, παιδιά, μην βρίζετε. Καλά, αυτή είναι η όρη δική σας, δεν ξέρω πώς γίνεται. Αυτά που λες ότι τα τραβάνε, τα τραβάνε οι άλλοι δύο που έχει συνεταιριστεί. Ναι. Έτσι, με αυτούς που κάνουν τα κολλητιλίκια και τον έχουν βάλει και πληρώνει το Sport DNA. Ναι. Έτσι, αυτοί τον τραβάνε πίσω. Ο Ολυμπιακός, καλά σας δουλεύουν, καλά σας δουλεύουν. Ναι, και μιλάμε, άμα θες να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ να δώσω ένα τίτλο, είναι ο μαλάκας της παρέας. Βέβαια. Με όλο το σεβασμό στον οποιοδήποτε φίλαθλο, έτσι και με κεφαλαία γράμματα. Και στην οποιαδήποτε ομάδα. Μιλάμε για το μαλάκα της παρέας. Οι άλλοι δεν έχουν δώσει τίποτα. Όλο τράκα και ιδέα περιμένουν πότε θα δαγκώσουν το κράτος και τους οπαδούς τους και θα κλέψουν και την εφορία. Εσείς βάζετε κάποια λεφτά. Καλά. Έχετε βάλει 44 εκατομμύρια. Πες μου, έχεις καταφέρει να είσαι στη συνείδηση της φίλαθλης Ελλάδας έστω ως δεύτερος, δεν είσαι καν. Όχι, δεύτερος βγαίνει στο πρωτάθλημα, στα play-off βγαίνει τέταρτος. Εντάξει, μου κατάλαβα. Γι' αυτό, ναι, κατάλαβα. Ναι, εντάξει, αυτό να καταλάβει και το άλλο. Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Εγώ δεν με νοιάζει να καταλάβει. Αυτό δεν καταλαβαίνει τίποτα ποτέ. Να καταλάβει ο κόσμος που μαζεύει. Ναι, ο υπόλοιπος. Δεν επιτρέπεται ο ΠΑΟΚ με αυτά τα λεφτά. Με την ΑΕΚ στην τρίτη εθνική, μετά στη δεύτερη και σε αυτό το χάλι που έχει τώρα. Με τον Παναθηναϊκό σε αυτό το χάλι. Με τον Ηρακλή πέρυσι στη Β' εθνική. Με τον Άρη στη Γ' εθνική. Έτσι. Να μην έχει καταφέρει και δίνοντας και τόσα λεφτά. Να βγαίνει δεύτερο. Να καθιερωθεί στη συνείδηση τη φίλαθλης Ελλάδας σαν την δεύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Αυτή την πενταετία. Μετά τον Ολυμπιακό. Δεν το έχετε καταφέρει. Και έτσι. Όχι μόνο αυτό, Άκη. Κατά τα άλλα, πληρώστε καλά Sport DNA. Μπράβο. Και όχι μόνο αυτό, να παίζετε και τελικό με τον Παναθηναϊκό, να τρώτε 4. Ναι, όλο αγκαλιές. Ναι, αγκαλιές. Τι αγκαλιές. Συλλεοφόρο τις φάγατε. Αγκαλιές με τον Παναθηναϊκό. Απλά να λέτε στους Αριανούς, πήγαμε 20.000 εμείς. Εντάξει. Αυτά σας έμεινε. Και σαν αποτέλεσμα, μια τρύπα στο νερό. Ρε, ο Εσχέλ που πήρε ο Παναθηναϊκός, το πρώτο πράγμα που κάνετε στην Ελλάδα ήταν να μπει σε χειρουργείο. Όχι να κάνει προπονήσει. Και όπως οι Παναθηναϊκοί έχουν φάει και αυτό το χόρτο. Μια χαρά και εκείνη. Ρε παιδί μου, άλλο. Αυτοί έχουν φάει το χόρτο. Μα πήρανε παίχτη να το δοκιμάσουν στην προπόνηση και το βάλανε στο μεταξά. Εντάξει, αφού είναι ευτυχισμένοι δυστυχεί, άσου αυτού. Λέμε τώρα εδώ υπάρχει ένα θέμα αντικειμενικό. Άλλο. Τι? Από τη στιγμή που δεν έχει βάλει μία, δεν έχει και απαιτήσει. Ναι. Και όπως δεν έχουν και αυτοί, άσε αυτά που λένε ότι πάνε για πρωταθλήματα του κολλητά 9 μέρα. Εσύ, σαν πάω. Πού πληρώνεις, έτσι, μετά τον Ολυμπιακό. Σε τρώει ο Αλαφούζος και τη ΣΑΕΚ ο πρόεδρος. Και ο Μελισσανίδης. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Κάτσε εκεί. Καταρχήν. Άλλωστε, ο Σαββίδης είπε εκεί προημερών, ότι άμα δεν πάρω εφέτος το κύπελο και δεν εγώ δεύτερο, θα πάρω το κύπελο. Ναι, έχει αποτύχει. Ενώ πέρυσι και πρόπερσι που βάζανε τους γάβρους στους πάγκους, ήταν μια χαρά, Είχατε πετύχει τότε. Αλλά φέτος μάλλον έβαζες πιο πολλά λεφτά και σε τσούζουν τα λεφτά που έχεις βάλει. Όχι το... βέβαια, αυτό δεν έγινε. Εσύ άμα σε έχουν πιάσει κοροϊδό, σε πονάει περισσότερο. Άμα σου πιάσουν... Και οι φίλοι σου... Σου πιάνουν λίγο... Και οι φίλοι σου... Το μπούτι, άμα σου πιάσουν και τον κόλο, ξαγριώνεσαι. Αυτό έχει γίνει φέτος. Όχι, είναι σαν το μουστάκα, ρε. Ακούς, ο Σαββίδης, ξέρεις ποιο είναι, σαν το μουστάκα. Στο Μίτσο το ρεζίλε, που έχει πάει ο Ρίζος και τον έχει ξεβρακώσει σχεδόν. Δηλαδή, του λέει, έκανε το μαγκιά, έκανε τον μπράβο εκεί ο Μουστάκας, στο μαγαζί και έχει πάει ο Ρίζος και του λέει, βγάλε και το ένα, βγάλε και το πατελόνι, βγάλε και το και το φανελάκι και έχει μείνει με το μποξεράκι. Και τι του λέει ο Μουστάκας ο Μπράβο στην παιδική χαρά. Λέει, άμα μου βγάζεις λέει το μποξεράκι θα τα θέλω κόλλος σου μετά. Έτσι είστε. Σας έχουν ξεβρακώσει. Και εντάξει, να πεις ότι εμείς, πώς να σου πω, έχουμε ό,τι τες έχουμε φάει. Τι έχουμε φάει από εμάς ευρωπαϊκές με δεκαπλάσια μπάτζετ από εμάς. Παρόλα αυτά και τώρα, ο κάθε φουκαράς να σε βάζει από κάτω. Αυτός ο Παναθηναϊκός, αυτή η ΑΕΚ. Και να σε βάζει από κάτω. Για πενταρή.
Λοιπόν, και να πούμε και κάτι άλλο. Ότι όλοι εσείς οι οπαδοί και όλοι οι δημοσιογράφοι, ενώ στην κλήρωση 28 Αυγούστου 27 στο Champions League λέγατε Ολυμπιακός θα βγει τρίτος, πήγαμε να περάσουμε δεύτερη, θα περνάγαμε, αλλά επειδή κάτι έγινε και στην Αγγλία, 9 βαθμούς εμείς, 9 η Άρσεναλ, 3 γκολ τους βάλαμε εμείς, 3 γκολ βάλανε αυτοί, αυτοί περάσανε. Το θεωρήσατε ότι είναι αποτυχία αυτό. Δεν το θεώρησε κανείς. Πήγαν να το παρουσιάσουν. Ναι, πήγαν αυτοί, όχι εμείς. Δεν το θεώρησε αυτή ακόμα περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, καθίστε εσείς με την καμπάλα εκεί που είστε και οι παοξίδες εκεί που είστε. Οι αεξίδες που είστε στη βαθμολογία, δεν υπάρχετε πουθενά. Πάλι σας είπε, α, ο προπονητής σας είπε θα κάνει μεταγραφές. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω μεταγραφές. Πάμε. Καλησπέρα, φίλε. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός σας ενοχλεί. Όχι, μα, τι λέω. Το φως. Έλα, φίλε μου. Ναι. Έλα. Ναι, έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δημήτρης από Βενίδη, Ολυμπιακός. Ναι. Χαμήλωσε την τηλεόραση, να μας ακούσω από το τηλέφωνο. Ναι, έχω χαμηλώσει την τηλεόραση, μ' ακούτε. Ωραία, μια χαρά. Ναι. Το όνομά σου, είπαμε. Δημήτρης από Βενίδη, Ολυμπιακός. Έλα, Δημήτρη. Ναι. Τι κάνετε, καλά είστε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, παιδιά. Και με υγεία και καλή χρονιά να έχουμε. Και εσύ. Ήθελα για την ομάδα μας να αναφερθώ λίγο γιατί με την Άντερλεκ που θα παίξουμε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ βλέπω ότι η Άντερλεκ δεν είναι τόσο αδύναμη. Πιστεύω δεν είναι δηλαδή. Κανείς αδύναμη. Λέω δεν είναι πολύ μια ομάδα αδύναμη. Είναι μια ομάδα που την είχαμε νικήσει βέβαια στην Ευρώπη. Μ' ακούτε. Δεν την παρουσίασε κανείς σαν αδύναμη πάντως. Δεν έχει παρουσιάσει σαν αδύναμη. Ναι, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή. Ναι, άλλο αυτό. Η γνώμη μου είναι. Ναι. Και ότι αν περάσουμε, δηλαδή θα πάμε στους 16 μετά του Europa League. Ναι, στις 8. Όχι, 16 πάμε. Ναι, μπράβο, ναι. Πολύ ωραία. Θέλω να κάνουμε μια δυνατή πορεία γιατί το αξίζουμε η Ολυμπιακάρα μας. Δεν σας ακούω, παιδιά, καθόλου. Αφού μιλάς εσύ, τι, απλά με μαζί. Σαν ναι, νομίζω ότι έχω πρόβλημα τη σύνδεση. Ναι. Πάμε, έλα. Και να σας πω, ο Μανιάτης... Πας. Φίλοι, θα... το πας. Πες, ο Μανιάτης είναι ένα φύγη, όχι. Ναι, εμείς δεν είμαστε προπονητές. Είναι μέσα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Μαρινάκης είπε ο Μανιάτης. Ο Μανιάτης, Άκη. Άλλο, ότι αποφάσισε ο προπονητής. Επειδή είπατε πριν ότι κάποιος από τη 18άδα και μου πήγε το μυαλό μου εκεί. Τι κάποιος, 9 παίκτες θα φύγουν. Από τους 35 θα μείνουν 27 φίλοι. Και αν θες να σου πω ποιον εννοούσαμε. Κανέναν δεν εννοούσαμε. Λέγαμε αν θα φύγει ο Φιμπόγκασον. Αν θα φύγει ο Φιμπόγκασον. Από 35 πήγαμε 27. Εγώ είπα ότι μάλλον θα φύγει ο Ερνάνη. Αυτό είπα. Όχι μάλλον, ο Ερνάνη θα φύγει σίγουρα. Σίγουρα αυτό. Ναι. Απλά για το Φιμπόγκασον ήταν το θέμα. Και αυτό που θεώρησε. Σου λέω εγώ. Συνέχισε, τι θες να πεις για το Μανιάτη, θες να πεις κάτι. Ναι, ναι, θες να πεις κάτι. Και ήθελα να πω, μας έχουν ζαλίσει ρε παιδιά, όλοι οι αντίπαλοι μας που μας πειράζουν γιατί δεν έχουν τι να μας πούνε ποδοσφαιρικά γιατί είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα για πάντα, για 100 χρόνια, για αιώνια. Άλλος δεν θα βρεθεί εδώ στην Ελλάδα. Αιώνια δεν υπάρχει τίποτα. 90 χρόνια πάντως είμαστε πρώτοι. Ναι, άκου, όσο πασχίζεις κάθε μέρα, παίρνεις αυτό που σου αξίζει. 90 χρόνια είμαστε πρώτοι. Αιώνια δεν υπάρχει τίποτα. Αν τα παρατήσουμε κι εμείς και θέλουμε όπως θα παρατήσανε οι αεξίδες και Παναϊκοί, θα έχουμε αυτό το χάλι. Γιατί βρίσκουν πάντα την καραμέλα της διαιτησίας και. Τι να την κάνεις την καραμέλα. Έχει λιώσει, ρε φίλε. Αυτή η καραμέλα δεν είναι ο ημιτός για να μην λιώνει ποτέ. Απλά ξέρεις ένα μήνυμα. Αυτοί που μας ζαλίζουν, εμείς είμαστε Ολυμπιακάρα ναι. Για μια ζωή παντοτινή και αυτοί με τη διαιτησία και με αυτά να ξέρουν ότι ποτέ ο Ολυμπιακός δεν έχει ανάγκη τη διαιτησία και ούτε τα δικά τους που λένε Ολυμπιακός και αυτά. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομαδάρα. Γιατί που ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός. Έχει ένα ρόστερ που δεν το έχει κανείς στην Ελλάδα. Έχει να παίξει με Ολυμπιακό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει να παίξει το ρόστερ που έχουμε εμείς, οι Ολυμπιακοί. Μπορούμε να παίξουμε με Παναθηναϊκό. Έλα, με εντάξει, φίλε, και με το έχεις μπερδέψει. Εντάξει, μια χαρά είναι. Με δύο-τρεις διαφορετικές ομάδες. Ναι, ναι, και απλά αυτό να τους μπει στο μυαλό. Ναι, άκου, θα σου πω κάτι. Τα χάλια τους να βλέπουνε.
Τα χάλια τους την πτώχευση που έχουν. Τα ραδιόφωνα και μας κατηγοράνε να πούμε και. Κάτσε κατηγορά. Αυτά είναι γαστρική κατανάλωση. Άκουσε με που σε κατηγοράνε. Την πτώχευσή τους να βλέπουνε. Το ξεφτύλισμα που τους έχει κάνει ο Ολυμπιακός να βλέπουνε. Και ας τα παραμύθια που σου λένε εσένα. Καλό βράδυ, καλή χρονιά. Να είσαι καλά. Σου λέει για τη διαιτησία. Τι θα σου πούνε άμα δεν βάζουν μία. Ποιος να κατηγορεί. Άμα δεν βάζουν μία, τι θα πούνε. Άλλο. Ότι χάνουμε δίκαια. Περιμένε λίγο μόνο. Αυτά δεν έχουν αποδέχτε σε σένα ή τον κάθε φιλάθλο του Ολυμπιακού. Είναι για εσωτερική κατανάλωση. Να δίνουν σαν όσα πρόβατα, να προχωράνε οι νεκροί, ναι, οι προέδροι τους. Ας τους νεκρούς να προχωρούν. Γεια σου Μητσάρα μου, Παυλέα μου. Και από μένα. Τι έχουμε διάλειμμα. Ε? Όχι ρε, τι για. Κάτσε ρε, σ' άλλο να είπαμε. Μη διάκουσετε κανένα Μίτσο. Κάτι δεν πάει καλά στη ροή, βλέπω. Καλησπέρα. Ναι, ο ίδιος είμαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλό το σύμφωνο. Να μιλήσει με. Εγώ να μιλήσω, όχι, γιατί όχι, να μην είσαι ρατσιστή. Καλό το σύμφωνο συμβίωση. Για αδερφή του Ζηρού είμαι. Τι θε. Για αδερφή του Ζηρού. Ωραία. Αδερφή του Ζηρού τον παίρνει. Σε βλέπω για την Ψηρού. Αδερφή του Ζηρού, η αδερφή γενικώ τη, όχι. Δεν είναι ξεκόλια, αλλά. Τα μάταρα μέσα. Δεν μου λέει να μην βρίζουμε. Δεν βρίζω. Κάτσε. Είναι, δεν βρίζω, απλά. Κάτσε. Κάτσε, περίμενα να το πω πιο κόψα. Είσαι αδερφή. Εντάξει, άστο. Γενικώ. Όχι του Ψηρού. Ναι. Του Ζηρού. Πώ σου λένε του Πούστιδε αλλιώ μόνο. Στην Πούδε, πώ σου λένε. Κάτσε με τα ρατσιστικά σου λέω εδώ πέρα. Κάστε ρε τάκι. Μέρες που δεν θα βρεις. Είναι θες να μου αναλύσεις και φαινόμενα. Κάτσε εδώ πέρα να πούμε για την μπάλα. Θες να μου αναλύσεις και κοινωνικά τώρα. Γιατί Άκη, άσε τα. Λοιπόν, καλησπέρα. Μιλάω. Μιλάς. Παιδιά, θέλω να σου πω κάτι. Πες ένα καλησπέρα πρώτα. Καλησπέρα, έλα καλησπέρα. Και ποιος είσαι. Κώστας. Κώστας. Πάμε. Έλα Κώστα. Ομάδα. Θα σας πω, δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, δεν είμαι καμία ομάδα. Ωραία, καλό βράδυ φίλε μου. Τι πήρες, δεν πάρε στο 166 και να σπίλα άστρα. Περίμενε, εδώ πήγε να αναλύσει ένα άλλο θέμα κοινωνικό. Πώς δεν είναι το τηλέφωνο αυτό με τα άστρα, μόνο μίλα και με την, πώς λένε, που βγαίνει. Δεν είναι για άστρα. Την Αρών. Την Ταρό, την Ταρό, πάρε την Ταρό. Καταλαβαίνω τα χαρτιά. Εντάξει, ρε Άκη, τώρα πήγαμε το. Δεν ασχολούμαι με ποδόσφαιρο και πήρε εμά. Ρε παιδιά, εμεί είμαστε εδώ για ποδόσφαιρο, γιατί είναι. Όχι, δεν είμαστε για ποδόσφαιρο. Είναι οπαδική εκπομπή. Δεν είμαστε για ποδόσφαιρο. Είμαστε μόνο για Ολυμπιακό. Αυτό ρε, από εκεί και πέρα. Ρεσμένο και τέτοια μέρα το Χριστουγέννου. Εντάξει, άλλο ρε. Είμαστε μόνο για Ολυμπιακό. Είναι οπαδική εκπομπή. Έτσι. Για Ολυμπιακό, δεν είναι οπαδική. Ναι. Είναι για Ολυμπιακό οπαδική εκπομπή. Τα ξεχωρίζω. Είναι οπαδική εκπομπή με ταυτότητα συγκεκριμένα. Άτσι, έτσι. Τέλειο. Περίμενε. Με ταυτότητα. Δεν είμαστε εδώ αναλυτές. Ούτε είμαστε. Έχουμε το γνώρισμα αυτών. Να μην κάνουμε τους κερόλες. Που βλέπετε αυτό. Για την ομάδα που τον κάνει. Ναι, άλλο ρε παιδί μου. Βλέπεις τα κανάλια την ώρα που σου μιλάει ο άλλος, ναι, για μαγειρική. Ναι. Μετά ο ίδιος. Κολλητά ξέρει για πολιτική. Ναι. Μετά κολλητά ξέρει, ναι, τι γίνεται στα στρατιωτικά, τι γίνεται, ναι, με τα πετρέλαια, είναι, ναι, πυρηνικός υδραυλικός. Εμείς εδώ είμαστε αμιγός οπαδοί και μιλάμε για την αγάπη μας στον Ολυμπιακό. Μόνο. Μόνο. Ό,τι άλλα θέματα, υπάρχουν άλλες εκπομπές που τα ξέρουν όλα. Πάρε εκεί στη μαγειρική. Τα ξέρουν όλα. Εμείς εδώ, αυτός ο μήλος, αυτή η στάνη, αυτό το τυρί βγάζει. Όποιος θέλει τυρί θα έρθει εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Από Κώστας από Θεσσαλονίκη. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Κώστα. Από την κατακόκκινη Θεσσαλονίκη. Μπράβο φίλε μου, μου κάνεις. Θα το επιθυμίσουμε αυτό. Πες τα αλήθεια αυτά όλα. Καλές γιορτές. Επίσης χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να μου έρθεις. Άκη, εμείς έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι. Ναι. Και προσωπικώς μου είχες κανονίσει για εισιτήρια με τον ΠΑΟΚ πέρσι. Α. Ναι, έχουμε μιλήσει. Και καθοδιά. Ναι, ο Άκης έχει ένα μέσος αυτά, εγώ δεν έχω. Ναι, το παιδί δεν πήρε να το εξυπηρετήσει. Πλάκα κάνω μόνο, πλάκα κάνω. Όποτε μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Που είναι από Θεσσαλονίκη, γαύρι, άρρωστη. Κοίτα φίλε, άκου, Κώστα, εγώ θα σου βρω
εισιτήριο ο Άκης βρήκε για τον ΠΑΟΚ. Εγώ θα σου βρω εισιτήριο για τον τελικό του UEFA φέτος. Σ' αγαπάω ρε Τάγκα, ρε, σ' αγαπάω. Εγώ θα το έχω δώσει. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι η Θεσσαλονίκη σας παρακολουθεί. Και οι Αριανοί και οι ΠΑΟΚτζίδες. Και οι ΠΑΟΚτζίδες, ναι. Αυτοί δεν έχουν τι να κάνουν άλλο. Εμάς κοιτάνε. Μια ζωή. Καλά, κοίτα, δεις, αυτό δεν είναι κακό. Δηλαδή, ναι, κακό. Άκου, δεν είναι, όχι, δεν είναι κακό. Δηλαδή, ο άλλος, άμα είναι οπαδός και βλέπει μια οπαδική εκπομπή και δεν του λένε και τρελά και μαλακίες ή ψέματα, την παρακολουθεί. Γιατί δεν αδικούμε και κανέναν, ναι, έτσι. Εννοείται. Προσπαθούν κάτι να δουν από εμάς, κάτι να κλέψουν, κάτι να μιμηθούν. Μακάρι, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Άμα παίρνεις από τον πρώτο, είναι καλό. Είναι ευγενής άμυλα. Δηλαδή, κοιτάς το γείτονά σου, λες, κοίτα να δεις, έχει προδέψει. Να προδέψω κι εγώ. Ξέρεις, και είναι το κακό. Το κακό είναι αυτό που πάνε να παρασύρουν τον ΠΑΟΚ να κάνουν οι άλλοι. Αυτά που κάνουν οι άλλοι. Ναι, να παίρνει φωτιά το σπίτι σου και να παρακαλέσει να πάρει και το διπλανού. Αυτό το κακό. Όχι, να του έχει βάλει φωτιά εσύ του σπιτιού σου. Γιατί είσαι συγκεκριμένη, έτσι άλλο να έχει πάρει φωτιά μόνη του. Πάντως έχουν τρελαθεί εδώ πέρα, αν το ξέρετε. Όλοι έχουν τρελαθεί, έχουν παραδόξου. Εντάξει, όλη η Ελλάδα. Όσο πηγαίνει καλά η ομάδα, μα έτσι, φίλε, κοίτα να δεις. Κωστά, είπαμε και κάτι στην αρχή. Ο καθένας, μου λέει ο Τάκης, αιώνια, πρωταθλητής. Αιώνια, δεν υπάρχει τίποτα. Αν δεν βρέξεις κόλλο, ψάρι δεν τρως. Έτσι λέει ο σοφός λαός μας. Εδώ υπάρχει μια ομάδα, ένας οργανισμός που κινείται στην κατεύθυνση να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Από πού θέλεις, από τον ερασιτέχνη, από πού θέλεις, από το στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Μιλάμε, έχουμε 60.000 μέλη και ο Παναθηναϊκός έχει 300 μέλη στον ερασιτέχνη. Και λέει που πάει ο κόσμος, πού να πάει ο κόσμος, δεν σε τσακίδια πάει ο κόσμος, όπως τον έχεις δημιουργήσει τον κόσμο, εκεί αυτά τα, ό,τι σπήρεις θα θερήσεις. Κατάλαβες τι λέμε. Για πες μου τα νέα εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη, κανένα νέο άλλο. Τι νέο, πάντως φέτος δεν μιλάνε για, όσο ακούω κιόλας, δεν μιλάνε για διαιτησίες και τέτοια, γιατί δεν έχουν τι να πούνε. Βλέπουνε τι ομαδάρα έχουμε, τι παίκτες έχουμε, τι λεφτά έχει βάλει ο πρόεδρος, που οι δικοί τους δεν τα κάνουν αυτά. Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχουνε πάρει ένα μπερμπάδος 4 εκατομμύρια. Εντάξει. Και περπατάει. Ναι, περπατάει. Τι περπατάει, ούτε πεθαμένος δεν πάει τόσο σιγά. Λοιπόν, άκου. Οι ΠΑΟΚτζίδες, μπα μου πεις τι γνώμη έχουν για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ που τους τρώει τη δεύτερη θέση, ειδικά ο Παναθηναϊκός. Με τον Παναθηναϊκό τα έχουνε... τα έχουνε καλά. Επιδερμικά. Τα βάζουνε και καλά επιδερμικά. Ναι, με την ΑΕΚ τα έχουνε κακά. Μα παιδιά, να σας πω κάτι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός όταν έρχεται εδώ πέρα να αντιμετωπίσει το ΠΑΟΚ, δεν γίνονται πολλά όσο όταν έρχεται ο Ολυμπιακός εδώ πέρα. Βέβαια, ρε φίλε. Έρχεται ο Ολυμπιακός εδώ πέρα και μια εβδομάδα πριν κανονίζουν πόλεμο. Ένα μήνα. Συρία. Ναι, ενώ όταν έρχεται ο Παναθηναϊκός, μια χαρά, με τον Αλαφούζο, φιλιά, αγκαλιές, ο Ιβάν, Σαβίδη. Αυτά. Τέσσερα ο ΠΑΟΚ στο τελικό, τέσσερα ο ΠΑΟΚ στο τελικό από τον Παναθηναϊκό. Προκριματικά ο Βάζελος στο Champions League, αγκαλιές και φιλιά. Για να ρωτήσω κάτι άλλο, με τον άλλο τη ΣΑΚ τι γίνεται. Φίλοι. Θα σου πει το παιδί. Κοροϊδεύει τον κόσμο. Ποιος? Ο Μελισανίδης. Ναι, λέω οι ΠΑΟΚτζίδες πώς δέχονται τους ΑΕΚτζίδες, πώς θα πάνε. Έχουν καλές σχέσεις. Εδώ πέρα τώρα θα προσπαθήσεις. Εντάξει, τώρα θα προσπαθήσεις εσύ. Ούτε ΠΑΟΚ υπάρχει, ούτε κανένας. Έχουν 2.000 άτομα πηγαίνουν στην Τούμπα πλέον. Μόνο με τον Ολυμπιακό μαζεύουν. Αυτοί οι ΠΑΟΚτζίδες που πονάνε στα μυαλά. Πονάω στα μυαλά μου που λένε. Ναι. Πονάνε τα μυαλά τους. Α, ναι. Δεν υπάρχει πιο γέλια φράση. Ναι. Ποιο μέρος πέρα, από πού παίρνεις εσύ, μέσα από την πόλη. Σε Θεσσαλονίκη παίρνω, Σταυρούπολη. Α, ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, φίλε μου, και σου έχουμε καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά να έχεις. Καλή χρονιά να έχεις, φίλε. Λοιπόν, ξέρουμε ποιος θα δηλώσει τη λίστα της UEFA για Europa. Θα τα μάθετε. Ό,τι σου είπε ο προπονητής. Παιδιά, πείτε για το Φάρο Κερατσινίου που πήγε τελικό με τον ΠΑΟ. Παίζει ο Φάρος Κερατσινίου με το Φάρο του Κοντονή. Παίζουν τελικό.
Συγχαρητήρια στον Φάλα Κερατσινίου, παρεμπιπτόντως. Και από μένα συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια στο Μαρινάκη και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και στον Δήμαρχο Πειραιά που ανακαινήσανε το δημοτικό στάδιο. Να διευκρινίσω κάτι εδώ, να διευκρινίσω κάτι. Το γήπεδο αυτό στα Καμίνια δεν είναι από έξοδα του Δήμου Πειραιά. Γιατί μπορεί να γίνουν και υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις και είναι λογικό. Τα έξοδα του γηπέδου, αυτού του γηπέδου στα Καμίνια, ναι, είναι έξοδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ναι, άκου τώρα. Λοιπόν, είναι ιδιοκτησία, άκου στα αντιτυχή. Όχι, τα έξοδα της ανακαίνησης. Ναι, ρε παιδί μου. Το Δημοτικό Στάδιο Καμινίων ήταν σε ιδιώτη, ανήκε στα χέρια ιδιώτη. Αγοράστηκε από το Δήμο Πειραιά. Όλοι καταλαβαίνουμε πως αγοράστηκε με λεφτά του Προέδρου και ανακαινίστηκε πάλι με λεφτά του Προέδρου, το οποίο έργο θα μείνει στους δημότες, στον Δήμο του Πειραιά και στους δημότες των Καμινίων. Αυτό, ε. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ποιοι θα φύγουν δανεικοί, ξέρουμε, όχι. Αφού γύρισε ο Σπανούλης, μάγκες, δεν φοβάμαι τίποτα άλλο. Ούτε εγώ, φίλε μου. Ο Kill Bill. Δύο καλές μεταγραφές και πάμε για τελικό. Ναι. Πάμε τελικό, μία στην επίθεση και μία στην. Ναι, εγώ όμως ρώτησα εντελώς στοιχεία το φίλο του Ολυμπιακού πριν. Αν χρειάζεται ο Ολυμπιακός στην 11η μεταγραφή. Είπα άνθρωπος ένα μήνα, διαβάζουμε τα μηνύματα. Ναι, σχολιάσα, ρε Άκη. Για πού τα διαβάζει, για να σχολιάσουμε. Διπλοσχολιασμένο. Δεν στο έστειλε αυτό για να το διαβάσει και να το ακούσει ο ίδιος. Όχι, να το ακούσει ο ίδιος. Αφού το σχολιάσαμε πριν, τον έχουμε προλάβει. Α, τι λες, τόσο γρήγορα είμαστε. Δεν είμαστε. Αυτός άρχισε. Έλα, πάμε. Ο τελικός του κυπέλλου μπάσκετ, ξέρετε που θα γίνει. Άκουστε, ο τελικός του κυπέλλου μπάσκετ είναι κομμένος και ραμμένος. Να τον παίρνει ο Παναθηναϊκός. Εκεί που δεν υπάρχει παράγκα. Να τον παίρνει ο Παναθηναϊκός. Εκεί που δεν υπάρχει παράγκα. Όταν είναι δύο παιχνίδια, όταν ήταν δύο παιχνίδια, να δίνει η ομάδα δύο παιχνίδια, παίζαμε πάντα τελικό με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Πώς γινόταν η κλήρωση πάλι αυτή, η ρημάδα εκλήρωση. Πόσο κολοφαρδία, πόσο τύχη έχει πάντα ο Παναθηναϊκός, 100% επιτυχία πάντα. Όταν ήταν να γίνει ένα παιχνίδι, πώς γίνεται να γίνεται στην έδρα του Παναθηναϊκού πάντα, είχε κλεισμένο το θηρίο, κάποιο μαγείρεμα να έχει γίνει, δεν ξέρω. Ρωτήστε την ΕΟΚ για αυτά. Ναι, θα συνεχίσω σε αυτό που λέει ο Άκης. Ο Παναθηναϊκός από το 12 και μετά δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Από το 11-12 δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν είναι πουθενά ο Ολυμπιακός. Και ο μπασκετικός. Ναι, αυτός. Ναι, γιατί ο άλλος δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Στο άλλος δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Να μην πω για τον Εραστέχνη, δεν υπάρχει ούτε στην Αλλαγή. Για τις βαφτίσεις, κάτσε, περίμενε. Μην μπερδεύεσαι, ρε, κάτσε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μπάσκετ. Είπα, από το 11-12... Έγινε η βάφτιση. Από το 11-12 στο... Μιλάω σε έναν άνθρωπο δικό μου, στο κουμπαράκι μου. Από το 11 στο 12 δεν υπάρχει Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο ευρωπαϊκά και έχει πάρει ένα τελικό. Αυτός δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχουν τα βίντεο, Λευτέρη, μάλλον για τη βάφτιση. Λοιπόν. Ο θρύλος όλων των αθλήματων είναι πρώτος. Οι παντοτινοί πρωταθλητές όλων των σπορ που είναι οι ψεύτες. Καλή πρωτοχρονιά. Εδώ θα πέσει ένα σχολιασμό. Θέλω να δω τι θα μου σχολιάσει. Ναι, λέγε, λέγε. Όχι, τίποτα, θα σου πω. Όχι, στο προηγούμενο. Ο Πανιόνιος θέλει προσοχή. Είναι καλή ομάδα φέτος. Καλές γιορτές, μάγκες. Επίσης, βέβαια, κάθε ομάδα. Ο Πανιόνιος για μένα είναι πιο καλό. Ναι, άλλο, θα δω δικό μου αυτό. Α. Ο Πανιόνιος είναι πιο καλό από την Παθηνά και τον Πάο. Το δείχνει η βαθμολογία. Όχι, με τον Πάκου μπορεί να είναι μαζί. Το δείχνει η βαθμολογία. Ο θρύλος, όχι, αυτό θέλω να μου σχολιάσει. Ναι, να δω τι θα μου πει. Ναι, λέγε. Ο θρύλος λέει σε όλα τα αθλήματα είναι πρώτος. Ναι. Οι παντοτινοί πρωταθλητές σε όλα τα σπορ, πού είναι οι ψεύτες. Καλή πρωτοχρονιά, αδερφέ. Επίσης, καλή πού πρωτοχρονιά. Πού είναι οι ψεύτες, να πω. Δεν ξέρω τι θα πω. Όχι, πού είναι οι ψεύτες. Άλλο θέλω να πω εγώ. Ναι. Πόσα παιχνίδια δεν ήταν και ο Ολυμπιακός. Σαν Ολυμπιακός είμαστε φίλοι οπαδοί του Ολυμπιακού. Και θέλει, ας πούμε, να παρακολουθήσει την ομάδα σου. Πόσα παιχνίδια δίνει ο Ολυμπιακός στον χρόνο, σε όλα τα σπορ. Έχετε υπολογίσει ποτέ. 300. Τόσα είναι. Ωραία. Α, ναι. Είναι 270 σίγουρα. 300 παιχνίδια. Χωρίς Ευρώπη. Είναι 300 παιχνίδια το χρόνο, σε όλα τα τμήματα. Αυτό σε όλα τα αθλήματα. Και σε όλα τα αθλήματα, ναι. Τα τμήματα αυτό πάνω. Ναι, σωστό. Ναι. Λοιπόν, τι είπα να πει, ότι πρέπει να πηγαίνουμε κάθε μέρα στο γήπεδο. Ναι, γιατί και πολλές φορές και δύο φορές. Κάτσε ρε λίγο ρε, να τα αναλύσω. Βγάλε τους μήνες ακόμη το καλοκαίρι, ρε Άκη. Α, μπράβο. Βγάλε τους μήνες, να δούμε πώς θα μένει. Πώς είναι το καλοκαίρι, έχει πάει... Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Όχι, Απρίλιο δεν είναι. Τι, εδώ έχει γίνει, εδώ έχουμε Γενάρη και έχουμε καλοκαίρι. Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Άρα για 9 μήνες.
300 παιχνίδια, έτσι. Πάμε δύο φορές τη μέρα. Σχεδόν. Τρεις φορές τη μέρα στο γήπεδο. Δύο. Δύο με τρεις. Λοιπόν, έλα, κάνε. Κάνει ο Κάπελλας. Κάτσε μωρέ, τι να κάνει. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Τρία παιχνίδια. Τι θέλουμε να πούμε, εντάξει. Κάντο. 3.927, 2.927. Αυτή η ακρίβειά σου. 3.927, απλό είναι, άστο. 3.927. Αφού δεν έχουμε όλα τα παιχνίδια, ρε, ακόμα. Βγάλε όλα τα παιχνίδια. Τρία παιχνίδια τη μέρα είναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί κανείς να παρακολουθεί τρία. Θα κλείσει το σπίτι. 3.5. Θα κλείσει το σπίτι του, έτσι. Τι λέμε τώρα από εδώ και γενικώς τι συζητάμε έτσι με φίλους. Ότι όποιος φίλαθλος μπορεί, έστω στα ευρωπαϊκά, όχι έστω στα ευρωπαϊκά. Ακή. Ανάλογα, θα βάζουμε κάτι στο ποδόσφαιρο, δεν γίνεται σαν ανάλογα στα ευρωπαϊκά να πεις, αλλά στον Ολυμπιακό. Ρε αγόρι μου, άστα ποδόσφαιρο να παίξω. Ναι, ερασιτέχνη σου μιλάω. Άστα και δεν πάρει να παίξω. Να διευκρινίσει. Στα ευρωπαϊκά πρέπει να είναι τα γήπεδα γεμάτα. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Στο πόλο αντρών. Καταλαβαίνουμε, ναι, ναι, δηλαδή και. Όσα λεφτά και οικονομικό είναι το θέμα. Και όσα διαρκεία και να έχει μόνο τα εισιτήρια. Ναι, να πούμε και εδώ άλλο που είχε πει γι' αυτό, ότι τα αθλήματα του ερασιτέχνη δεν παίρνουν μόνο τα πρωταθλήματα Ελλάδος. Που βάσει budget και βάσει αξία διοίκηση έχει προσφέρει 5 χρόνια, έχει εξοφλήσει χρέη του κάποιου απαταιώνα πριν 6-7 εκατομμύρια. Έχει επενδύσει, βοηθάει ο Μαρινάκης, βοηθάει τα 60.000 μέλη του Ολυμπιακού. Παίρνουν πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο. Στα αθλήματα τα ερασιτεχνικά, αλλά πάμε και σε. Διεκδικούμε και τίτλους στον ερασιτέχνη. Ή στο βόλεϊ ή στο πόλο. Είτε γυναικών είτε αντρών. Εσείς που άκουσα εγώ τώρα για τους αεξίδες από, που το χάντμπολ θα διαλύσει. Ναι, τέλος πάντων. Αυτός ο πρόεδρος σας, ρε παιδί μου, δεν βάζετε 200.000, 300. Στο γυναικείο. Στη μάνα, ΑΕΚ, στη μάνα. Στη μάνα, μωρέ. Μην πω αθλήματα, στη μάνα. Μάνα. Ρε, εκατοστάρικα, δεν είναι πολλά, λέω. Για όλους έχει ο είναι Θεός. Μισό, ο Νταλαβέρη πήγαινε, έλα. Ποιο. Ναι, κατάλαβε τι θέλω να πω. Καταλαβες. Βάζει 300 χιλιάρικα. Άλλοι 100 τζιγατιστές. Ναι, αυτό, ρε. Τι είναι, μια καραβιά. Μια καραβιά. Τι είναι, πήδηξε να λέει 100 άτομα. Ναι. Αφού έχετε λεφτά, ο άλλος εκεί, γιατί δεν ζητάει λεφτά από το κράτος για να φτιάξει σουίτες, για να οικονομάει αυτός. Αφού έχεις βάλει 20 εκατομμύρια, βάλε άλλα 5 να φτιάξει σουίτες και να δω ποιοι θα πάνε στη λεωφόρο, αφού δεν θα έχεις παίχτες. Τι να πάνε να δουν, το λαγό. Για να δείτε που έχει φτάσει ο Ολυμπιακός εδώ σε μια πενταετία πτώχευσης της Ελλάδος. Πρωταθλήματα Ελλάδος Ολυμπιακός, συνεχόμενες προκρίσεις στην Ευρώπη και εσείς μένετε στο αράουτ, στο πέναλτι, τόσο κοθόνια είστε. Ή πρέπει να τα παίρνουν πολύ οι μπροστινοί των οπαδών της κάθε ομάδος και να σας έχουν φυτά τους υπόλοιπους ή πρέπει να είστε όλοι πολύ μαλάκες. Αυτή είναι. Μα πολύ μαλάκες. Γιατί θα το παίρνουν στον Ολυμπιακό οι μπροστινοί. Μέρες που είναι, ναι. Δεν θέλω να βρίζω. Ναι, ναι. Και δεν βρίζω γιατί το μαλάκι δεν είναι. Όλοι τον παίζουν. Λοιπόν, ναι. Άκου τώρα. Άκουσε τώρα. Πρέπει να τις αναλύσεις όταν πάνω στο break, τι μου πιάνεις αναλύσεις πάνω στο break. Σου κάνει ο άνθρωπος. Πάμε σε διάλειμμα. Τώρα μας έρχεται και ο άλλος τώρα σε λίγο. Κάτσε, ρε, κάτσε γιατί μίλαγα με έναν Παναθηναϊκό και κρύωσα, με πιάσε και φόρεσα τη φόρμα εδώ. Εσύ μίλαγες με Παναθηναϊκό. Ναι ρε παιδί, μίλαγες εδώ Παναθηναϊκό. Με 20 βαθμούς έχουμε τώρα. Εντάξει, μείον. Ωραία, πες τα. Τι είπατε. Μου είπε θα σας φτάσω. Ωραία, εντάξει, μια τρύπα στο νερό. Λοιπόν. Να ευχηθούμε. Κάτι κουκούλα, τι είμαστε, πού είμαστε, καμιά διάθεση. Ρε, ακυκρίωσα, ρε, 20 βαθμούς μπροστά είμαι. Διώκεται η κουκούλα. Τα ξέρεις. Τες είναι εδώ. Ναι, εντάξει, διώκονται όλες οι κουκούλες. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά και να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας. Ναι, σε έτσι. Όλους. Ιδιαίτερα στα μπράδες. Ας τα ιδιαίτερα. Όλοι οι χορηγοί μας. Θα πω εγώ τα ιδιαίτερα και έπεσε στα άλλα. Στο Μερσί, στον Αλέκο, στον Κοκοβίνο, στον Πάπη από τα Καμία το φούρνο. Ωραία, στο Σταύρο, στο Σταύρο με το συνεργείο. Σωστό, ναι. Πίστευα όλα. Στο... Ναι. Στον Παπαφάγο το φίλο μας. Α, ναι. Α, ναι, 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 ναι,
Κοίτα τώρα σε τι μπελά με έχει βάλει με τόσους χορηγούς. Ναι, θυμίσαι όλους. Κάτσε, τώρα θα δικήσουμε όποιο ξεχάσαμε. Τι έχουμε ξεχάσει, ρε. Δεν πειράζει, και αν το ξεχάσουμε. Όχι, δεν το συγχωρεί. Είναι καλό και θα προσπαθούν είναι να το θα προσπαθούν να το θυμηθούν οι αυτοί που μας βλέπουν. Είναι αμήλικτη χορηγία. Α, το πα ακούει. Κρίζα, διαφήμιση. Βέβαια. Ρε, εκεί που είμαστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια. Χρόνια πολλά. Επίσης. Τάκη, Άκη. Παόκη. Τάκη, Άκη. Να είστε καλά. Είμαι Ολυμπιακάρα. Υπεδικός. Ναι. Και θα ήθελα να κάνω μια δήλωση. Ναι. Είμαι, όπως είπα, Ολυμπιακάρα, υπεδικός. Παρ' όλα αυτά είμαι και φίλαθλος της ΑΕΚ. Λόγω του πατέρα μου. Ναι. Προερχόμαστε από την Κωνσταντινούπολη. Άκου, εσύ είσαι Ολυμπιακός όμως. Είμαι Ολυμπιακάρα. Ναι, Ολυμπιακάρα. Παιδικός, επαναλαμβάνω. Και θα σου πω και μετά. Η δήλωση θα είναι του μπαμπά σου τώρα ή... Προς τιμή του πατέρα του συμπαθεί ναι. Και την ΑΕΚ. Ναι. Αυτό θέλει να πει. Συμπαθώ και την ΑΕΚ. Ναι, και θα ναι. Πω ότι και το 95-96 ας πούμε πήγαινα στο γήπεδο επειδή είμαι και περισσότης. Ναι. Τη σκεπαστή. Τη σέβομαι τη σκεπαστή εγώ ας πούμε. Είχαμε άλλες παλιές σχέσεις άλλες είχαμε με την ΑΕΚ παλιά. Να το πω και έτσι. Τι είχαμε. Είχαμε άλλες σχέσεις. Ναι, τους βοηθάγαμε με τους οπαδούς. Άκου, άκου. Επειδή ξέρω, τους βοηθάγαμε να μην τις τρώνε τους Παναθηναϊκούς. Έστω. Έστω, να το δεχτώ. Όχι, έτσι είναι. Έχουν βγάλει και συνθήματα, θρύλος, ΑΕΚ ενωμένοι. Και όλοι οι άλλοι. Ναι, ναι, μόνο σου τα λες. Ναι, εμένα, όχι, δεν τα λέω. Ναι, για λέγε εσύ. Επίσης, συσκευαστή έπαιζα τι πάνω. Είμαι την πανηγυρίζει, είμαι ντράμερ. Ξέραν οι ΑΕΚτζίδες ότι είμαι Ολυμπιακός όμως και το σεβόντουσαν. Τι κάνανε οι ΑΕΚτζίδες? Ξέραν ότι ήταν Ολυμπιακός ο ντράμερ. Είμαι μεγάλο, δεν είμαι παιδάκι. Θέλω να σου πω ότι τύχαινε να πάω και στη, όταν ήμουν 14-15 χρονών ήταν πιο κοντά. Mm. Είχα περισσότερους φίλους ΑΕΚτζίδες, ήμουν Ολυμπιακάρα όμως και τότε, το ξέρανε. Ναι. Πού ήθελα να καταλήξω. Ναι. Ότι δεν έχουμε τις ίδιες σχέσεις γιατί μας ζηλεύουνε. Δεν έχουμε. Εγώ έχω μια μπλούζα της ΑΕΚ, να σου πω αλήθεια. Τη φοράω την μπλούζα της ΑΕΚ, είναι και μπλε, δεν είναι κυτρινό μαύρο να το πω και έτσι. Ναι. Είναι διακριτική. Η λόγω του μπαμπά σου. Όχι, λόγω του πατέρα σου, σεβόμαστε. Άκου, άκου. Αν τα μπερδέψουμε, λόγω του πατέρα σου, στη μνήμη. Λίγο υπομονή. Στη μνήμη του μπαμπά. Άκου τώρα, μεγάλε. Δεν σε άκουσα καλά τώρα. Άκου, άκου. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό για να ξεκαθαρίσουμε εμεί τη θέση μα. Εσύ έτσι κι αλλιώ εμπερδεμένο. Να ξεκαθαρίσουμε εμεί. Δεν είμαι εμπερδεμένο καθόλου. Είμαι Ολυμπιακάρα. Λόγω του πατέρα σου. Κάτσε ένα λεπτό. Λόγω του πατέρα σου, σεβόμαστε. Τη συμπάθεια που έχει σε μια άλλη ομάδα, όντως οπαδός μιας άλλης ομάδας. Και είμαι οπαδός του Ολυμπιακού, δεν είναι πόσο δηλαδή, μάλλον της μεγαλύτερης. Αλλά εσύ λες, έχω κι άλλους λόγους. Με τους άλλους λόγους, εκτός του πατέρα σου, εμείς δεν δεχόμαστε κανένα άλλο λόγο, να ξέρεις. Για να είσαι μια άλλη Ολυμπιακός κι άλλη ομάδα. Άλλο τι είναι σημαντικό. Άκου, φιλαράκο, άκου. Κύριε φίλε, ξέρω εγώ πάλι... Τελικά μας πεις, θα μας πεις αυτό. Άντε, γεια! Όπα, ρε φίλε, μία, δύο, τα είπαμε, τα δεχτήκαμε. Λόγω του μπαμπά σου. Τι θα μας πεις τώρα. Άστο. Φτάνει μέχρι εκεί. Δεν γίνεται αυτά που λες. Άσε, ρε φιλαράκο, το πήγες... Διαχωρίστηκα. Αφορά με τα. Δεν γίνεται. Άστο τώρα, ναι. Θα φορέσει και το πλέ τη ΣΑΕ. Κοίταξε το. Φόρα το και κάτσε με αυτό. Καλησπέρα. Τι μπερδεύτηκες και με τον Ολυμπιακό, αφού είσαι εκεί στην Ελλάδα. Ο σκοπός σου να πεις Ολυμπιακός για τον μπαμπά σου, άντε μία, δεν δύο, σεβαστώ. Και παραπάνω. Σεβαστώ, όχι ρε φίλε. Βέβαια, για τον μπαμπά σου είπαμε μία, δύο. Θα μας τρελάνεις, εμπρός. Τάκη. Τάκη. Έλα φίλε μου. Ναι. 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 Παρακαλώ. Εσείς. Παρακαλώ. Εσείς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Αν και γυναίκα, πιστεύω ότι χωράω κι εγώ στην παρέα σας. Αν και γυναίκα. Κυριάκη, κύριε Τάκη. Δεν έχει να κάνει. Εδώ η παρέα είναι μια χαρά. Μια χωρά στην παρέα μας. Χωράνε. Λοιπόν. Όλοι καλοί χωράνε. Έχει επιστροφή μάλλον, ε. Ναι. Όχι, άσομαι. Κλείστε την τηλεόραση να μας ακούτε από το ραδιόφωνο, μόνο. Έχει επιστροφή. Δεν γίνεται να κλείσει την τηλεόραση να μας ακούει το ραδιόφωνο. Από τηλέφωνο, μωρέ. Εντάξει, μωρέ. Μπερδεύτηκα. Ένα λάθος. Μην κάνω καραμπίνα μέχρι. Μην κάνω ένα λάθος.
Από το τηλέφωνο. Μας ακούσει η γυναίκα να πάει. Μην μπερδέψουμε την γυναίκα. Από το τηλέφωνο θα μας ακούτε. Συγγνώμη. Ένα... Από το τηλέφωνο να σας ακούω, γιατί έχει επιστροφή. Ναι, ναι, ναι. Α, μα θες και από το ράδιο που πάει. Λοιπόν, εδώ εγώ να δείτε μπέρδεμα μέσα στο σπίτι μου. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Πες... Καταρχήν είμαι μεγάλη γυναίκα, είμαι 50 χρονών. Δεν πήρα να κάνω χαβαλέ. Συνομήλικοι είμαστε. Λοιπόν, έχω εδώ μέσα 5 γάβρους. Εσύ. Ναι. Φανατικούς. Ποντεύουν να με πάνε. Σ' αγαπάω πολύ. Σ' αγαπάω πολύ. Ναι. Πέντε γάβρους. Μπορείς να μου πεις πώς γίνεται αυτό τώρα να έχω 5 γάβρους. Αλλά πρόσεξε, θα σου πω την ομάδα που είμαι εγώ. Ναι. Μην του πεις αντεγιά. Δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ στη ζωή μου. Ναι, ναι. Για πες. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα. Ο άντρας μου είναι 60. Ναι, εγώ 50. Ωραία. Πώς γίνεται τώρα να συμπράξει ένας Ολυμπιακός με μία εξού και να βγουν και τα 4 παιδιά Ολυμπιακάρες. Λογικό είναι. Εσύ είσαι μάνα της, ό,τι και να κάνεις θα στο συγχωρέσουνε. Άκου να σου πω, ο άντρας σου βρήκε μια χαρά γυναίκα. Να κάνει λογικό. Να κάνει λογικό είναι. Ναι, γιατί έτσι γάβρος κάνει. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις τώρα, κοπέλα. Μην τα λέω για να. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Εντάξει, σταμάτα. Άσε ωραία να το πω εγώ. Εγώ παίρνω την ευθύνη το λόγο μου. Λοιπόν, ο άντρας μια φορά μια χαρά παλικάρι. Βρήκε μια γυναίκα μάγκησα. Αξιόλογη. Αξιόλογη, έκανε 5 γαβράκια. Και κάθε γάβρος, όλοι έχουν μπαμπά που λέμε. Γάβρο. Το βρήκε, το θυμάσαι το μήνυμα, αυτό το σύνθημα. Ναι, τι θες να πεις. Καταρχήν έχω πάει τόσες φορές στο γήπεδο του Καραϊσκάκη, επί Σαλιαρέλη. Άστον. Και να φωνάζω κι εγώ. Άστον. Θα τη μουρλή. Εντάξει, τα παιδιά, για τα παιδιά. Για τον άντρα πήγε. Για τον άντρα πήγε τότε, τα παιδιά ήταν 50 χρόνια τώρα. Εντάξει, δεύτερο λάθος. Έσφαλα. Μια χαρά σε κοπή. Το όνομά σου. Το όνομά μου είναι Κατερίνα. Λοιπόν, Κατερίνα. Λίτσα μου, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Κατερίνα. Κι εγώ σας ακούω, σας λατρεύω, αλλά ρε παιδιά, μη μου βρίζετε και το αεκάκι μου. Τα αγαπάω τα αεκάκι μου. Δεν το βρίζω εγώ όταν μόνη σου εσύ, Κατερίνα, μου το είπες αεκάκι. Άλλο. Εσύ έδωσες την απάντηση. Κοίτα, δεν... Κάτσε, Άκη μου, συγγνώμη, τελειώσω. Εσύ έδωσες την απάντηση στην ομάδα που είσαι αεκάκι. Εσύ την έβρισες, δεν την έβρισα εγώ. Εμείς δεν τσικλάμε κανέναν. Εντάξει είμαστε. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Εμείς... Αν πεις το. Τάκη μου, ναι. Άκουμε. Ναι, άκουμε, ναι. Τάκη μου. Έλατε. Άκουμε λίγο, Τάκη μου. Βέβαια. Δεν πες, ρε. Θα πεις. Άκουμε, Τάκη μου, ναι. Για να το κλείσουμε έτσι όμορφα. Ναι. Άντε, γεια! Θα το κλείσω όπως θέλω εγώ. Τάκη μου, από πού και ως πού. Καλησπέρα. Όχι, δεν ξέρω εγώ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Πάλι ξέρει. Λοιπόν, έλα φίλε μου, καλησπέρα. Κοίτα τον. Ναι, ακούγομαι. Καλησπέρα. Ναι, ακούγεσαι. Γεια χαρά. Γεια σας παιδιά σου, Άκη. Γεια σου, Τάκη. Γεια Τάσος. Παιδε. Τάσος Ολυμπιακός. Από... Τάσος. Από μωρό παιδάκι. Ο ψυχολόγος είμαι. Ο ψυχολόγος της εκπομπής. Είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά, αν θυμόσαστε. Για ώρα. Είχαμε μιλήσει για το, είχαμε αναλύσει το σύνδρομο της στέρησης. Θυμόσαστε που είχαμε μιλήσει. Ναι, Τάσο μου, κάτι θυμόμαστε. Για ναι, πάμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, είχαμε βοηθήσει λοιπόν τέτοιες μέρες άγιες που έχουμε περάσει και που έρχεται και η καινούργια χρονιά, τους φίλους μας, τους αντιπάλους μας, φίλοι συνάνθρωποι, βοηθήσαμε έτσι να συνέλθουν λιγάκι από το κακό σημείο που βρίσκονται ψυχολογικά. Μια ανακούβηση. Είχαμε αναλύσει το στερητικό σύνδρομο. Τι σημαίνει στερητικό σύνδρομο, τι του συμβαίνει, 20 χρόνια τώρα κλείνουν, ας πούμε, με δύο πρωταθλήματα, 0-0 οι υπόλοιποι. Γιατί πάλι είναι 2-0-0 και εμείς 20, 18. Πάμε για τα 20 σε δύο χρόνια. Χαρίζουμε και ένα κάθε 10 χρόνια, όπως λέγεται, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, σήμερα θα πω σύντομα, χωρίς να σας τρώω το χρόνο σας, το σε αυτό το δίλεπτο του ψυχολόγου, ναι, που έχουμε καθιερώσει στην εκπομπή μας, ας πούμε. Όχι, φίλε, εσύ το καθιερώσες. Όπα, όπα! Πολύ αγαπητούς φίλους. Θα πούμε... Στη ψυχολογία, στη θεραπεία πλέον του θέματος αυτού, δηλαδή πώς θα θεραπευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν το στερητικό σύνδρομο. Λοιπόν, η ψυχολογία αναφέρει ότι μια πολύ σημαντική μέθοδος, την οποία εγώ
εγώ ακολουθώ προσωπικά στο γραφείο μου, στους ασθενείς μου, είναι η ομοιοπαθητική. Τι σημαίνει στα γρήγορα ομοιοπαθητική? Αυτό το πράγμα που μας στενοχωρεί, το ίδιο το πράγμα, το αντιμετωπίζουμε κατάφατσα και το βλέπουμε. Για να το ξεπεράσουμε. Το βλέπουμε. Δηλαδή τι κάνουμε, προβάλλουμε τις επιτυχίες του Ολυμπιακού, βλέπουμε την εκπομπή του Ολυμπιακού ως Παναθηναϊκοί, όσοι είναι Παναθηναϊκοί, όσοι είναι Αεξίδες ή Προαξίδες, και αυτό τι βλέπουν την εκπομπή. Το γνωρίζουν οι ίδιοι και... Συνέχισε. Τι κάνουμε τώρα, γιατί... Κόπηκε η γραμμή, εντάξει. Φίλε, άκου να δεις. Καταρχήν δεν το καθιερώσαμε. Το καθιέρωσες μόνος. Εμείς βγάλαμε μας απ' έξω. Εσένα, εγώ μίλαγα με τον άνθρωπο. Ναι, δεν το καθιερώσαμε όμως να βγαίνει κάθε εβδομάδα που είπε. Του έδωσα εγώ την άδεια το καθιερώ. Ωραία, εγώ σου παίρνω πίσω. Λοιπόν, άκου τώρα κάτι. Εδώ δεν, επειδή δεν έχεις πελάτες, δεν αποκτήσεις τις πες από εδώ. Πάμε να ακούσα εξής, παρακουσίδες. Άσου, θα βγεις να λες για Ολυμπιακό. Ομοιοποθετικά και αυτά που λες για πάρτιση. Γιατί στράβωσαι με τώρα. Άσε το αποκέρι. Δεν έχει δουλειά που γίνει σε εμάς, μωρέ. Δεν ξέρω να πάρεις με τίποτα. Ας το κόβω εγώ. Το κοκκινέλι. Άσε ρε, ποιο κοκκινέλι ρε, εδώ. Είπε ο άνθρωπος, ότι καθιερώσαμε να βγαίνει κάθε εβδομάδα. Από πού και ο Σπουριάκη. Τσαμπά. Στην τελική. Ας πέρα στο κανένα πληρώσει. Πάμε στη Λουκά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για να μιλήσουμε ωραία και αυτά. Είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα και με κλείσατε γιατί πάρα για την πράσινη φανέλα. Την πράσινη φανέλα τι θες? Πως φοράγε ο Τάκης πάνω το πράσινη φανέλα. Ναι, για πες. Δηλαδή τα κοιτάξει, φόρεσε πράσινη φανέλα, είπε πω το έκανε. Δεν το έκανε για πλάκα κι αυτά. Έβγαμε για πλάκα. Αλλά εκείνη τη μέρα βαφτίστηκε Παναθηναϊκό, το ξέρει. Ωραία. Το είπε αυτό. Το, εντάξει, ο κάτσε, άστασε με ένα λίγο. Λοιπόν. Εντάξει, σε αυτό έγινε Παναθηναϊκό, δεν θα πει. Βαφτίστηκε. Πάτα, να μην στα χρωστά. Πιο κάτω. Πάτα για να μην στα χρωστά. Άμα θε να πέτει. Έλα, έλα. Να βρίζουμε. Αλλά να σου πω κάτι, ρε πλάκα. Εγώ. Τσέκα, άσε με. Σε αυτή τη ομάδα που δεν κατέφυγες, δεν κατεσχέστηκες, μετά από 15 χρόνια ξαναχέστηκες, γιατί να έρθεις για πειρά, πήρες για γλυφάδα με το πούλμα. Αλλά εγώ και την πλάκα, τι μια καλά για γελιά σου. Εσύ δεν θα πεις ότι βαφτίστηκα. Δεν σου κάνω στο μέλες που είναι το χατήρι. Άντε, όχι ότι είναι Παναθηναϊκός, για να νιώσεις καλά τα Χριστούγεννα, επειδή είσαι μέσα στη μαλακία. Πες εσύ αυτό που θες. Τίποτα, να πω εγώ. Α, μου πει εμένα κανείς ότι βαφτίστηκα. Ε, ναι. Όπα, ρε. Έλα, ρε, με τον Μπουμπούνα, το κάθε Μπουμπούνα. Το απαντάς και στον Μπουμπούνα. Ναι, στον κάθε Μπουμπούνα, στον κάθε βλάκα, επειδή οι βλάκες μάκες μου... Υποτιμάς την νοημοσύνη των άλλων που μας βλέπουνε, απαντώντας στον κάθε βλάκα. Δεν γίνεται. Ναι, δεν γίνεται. Τι δεν αφήσετε, βλάκα. Τίποτα. Αυτό μη συνεχίζεις. Αυτό έχει καταφέρει. Ναι. Δεν γίνεται. Εγώ χρόνο, όχι ότι σε υποτιμώ εσένα, αλλά σε βλάκα χρόνο δεν δίνομαι τίποτα. Θωμά, να σου πω, άμα δεν μπορείς να το βάζω μόνος μου. Έλα, έλα. Πάμε στο επόμενο. Και έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα. Πού είσαι, σε σεισμό? Ονομάζομαι Τάκης και υποστηρίζω την Παναθηναϊκάρα. Ναι, πού είσαι ρε τώρα και μας μιλάς από υπόγειο, δεν καταφύγιο είναι εκεί, δεν ακούγεσαι καλά. Σε ένα χωριό είναι. Χωριό. Πόσο χρόνο είσαι, Λεβέντη μου? 18. Ψέματα λες. Και τι ομάδα υποστηρίζεις? Τίποτα, ψέματα λέει ρε. Που είναι μικρός. Τι ομάδα υποστηρίζεις? Είπε ρε Παναθηναϊκός και το είπε και υπερθετικά κιόλας. Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκάρα? Έτσι, με τα κάρα. Ωραία. Άσα Παναθήνα και μία είναι τα κάρα. Λοιπόν. Πάμε στο επόμενο. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Είναι η ώρα του τρελού, από την πλευρά. Ναι. Έλα. Ορίστε. Ναι. Ναι, ναι, παρακαλώ. Έλα, Τάκη. Τάκη. Ναι. Έλα. Τάκη. Εμπρός. Να κλείσει. Νίκος από Μαρούσι. Γεια σου, Νίκο. Τηλεόραση, άκλεισε. Πες να κλείσει την τηλεόραση. Νίκος από Μαρούσι. Την τηλεόραση. Τηλεόραση. Νίκος από Μαρούσι, μιλάμε πρώτη φορά. Νίκο από το Μαρούσι. Ολυμπιακός από πρωτού γεννηθώ. Έχω φέρει το Καραϊσκάκι. Νίκο, κλείσει την τηλεόραση να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Να λοιπόν, μην έχω φέρει το Καραϊσκάκι από τα 3 μέχρι τα 13 μου 100 φορές γύρω γύρω.
Εκεί πουλάνε εισιτήρια, εκεί πουλάνε εισιτήρια, να πάμε να βρούμε με τον πατέρα μου να με πηγαίνει. Έχω πέσει με τον Ατήλιο Θεσσαλονίκη, έχω πέσει στο Θερμαϊκό για να γλιτώσω. Έχετε χαλαρώσει πάρα πολύ. Θεσσαλονίκη Ολυμπιακός δεν θα ξαναμιλήσει σε κανένα. Είμαι Ολυμπιακός, αλλά έχω τα εκάκι μου, τα λέω. Πολύ καλά να τους μιλάτε. Είμαστε τόσα εκατομμύρια, μην ξανακάνετε κουβέντα με κανένα που είναι δίθεν, είναι λίγο, είναι πολύ, τι είσαι ρε. Το βράδυ που κάνεις προσευχή σου λέω, ο Θεός έχει καλά τη γυναίκα μου, το παιδιά μου και τον Ολυμπιακό. Αυτά τα καμπιολάκια μην τους ξαναμιλήσετε ρε. Μην τους μιλάτε καθόλου. Έχεις για καλά. Γεια σου φίλε μου. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να μιλήσουμε κάθε ένα λεπτό. Να σε διορθώσω κάθε πισάκι μου, ούτε ένα δευτερόλεπτο. Να σε διορθώσω, κανείς παουτζής δεν σε κοινόγια και ποτέ και δεν σε πέταξε στο Θερμαϊκό. Επειδή τα ξέρω αυτό. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, όποιος παίρνει τηλέφωνο από τη στιγμή, να του μιλάμε. Αν και η εξέλιξη συζήτησης κρίνεται βάσει της διαγωγής του τηλεφωνητή. Όποιον μιλάει σωστά, δεν έχουμε το δικαίωμα εμείς να κλείσουμε κανέναν. Άλλωστε είναι, η εκπομπή είναι δημοκρατική, δεν είναι χουντική. Όπως κάποια άλλη ομάδα που την πήγαν στο Wembley. Σε παρακαλώ, κύριε σκηνοθέτα. Κάτσε, να φύγω. Όχι, ένα λεπτό. Σε παρακαλώ, κύριε σκηνοθέτα, μπορεί να βάλει το βίντεο αυτό. Να φύγω εγώ που έχουμε. Που ζητάνε πολλοί Ολυμπιακοί να θυμηθούν την βρωμιά του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, παιδιά, λοιπόν, ένα λεπτό. Καλή χρονιά από μένα. Ένα λεπτό, κύριε σκηνοθέτα. Ένα λεπτό. Ξαναπάμε λίγο πάλι. Λοιπόν, καλή χρονιά από μένα, σας εύχομαι. Είναι το δεκάλεπτο της αναδρομής. Για να μαθαίνουν οι νεότεροι. Όσοι δεν τα έχετε μπεντώσει, εδώ είναι ο Τάκης. Ναι, δεν σε έβαλες με τον Μπρέκα φωτογραφία. Άλλο Μπρέκα. Του όχι τον ήρωα, του όχι που ελευθερωθήκαμε χάρη στον Μπρέκα. Ναι, χειροπιαστός, ο Μπρέκας. Δεν περίμενα τσεμένο, θα μου έρθει να το Βελιγράδι. Κάτσε, εννοείς ότι μας ελευθέρωσε ο Μπρέκας. Αυτό θέλω να καταλάβω κι εγώ. Ο Μπρέκας είναι ένας. Ναι, με πολέμησε. Εγώ νομίζω ότι. Χάρη σε αυτόν είμαστε ελεύθεροι. Αμέ, χάρη σε ποιον. Βέβαια. Κινηματογραφικά. Βέβαια. Ναι. Άλλο. Λοιπόν, είναι τώρα το σαν σήμερα. Ναι. Με το δεκάλεπτο. Όχι, απλά ο Άκης πρέπει να πάει σε μια υποχρέωση και θέλει να φύγει. Ωραία. Όπως είναι το μετάλλευμα του Τζάκου Χατζηφωτίου. Ναι, ωραία, το δεκάλεπτο και μείνει με τον Τζάκο εσύ. Έλα εδώ, σε περιμένει κατοχή. Έλα εδώ. Του ποδοσφαίρου. Έτσι βρέθηκα και στο Παναγιώτη, γιατί εγώ είμαι ΑΕΚ. Βρέθηκα και στο Wembley. Για πετε μου και την ιστορία με τον Ερυθρό Αστέρα, αν μπορείτε, γιατί μ' άρεσε. Ο Ιουγκοσλάβος εδώ, ο Πρέβης, εδώ ο Πατακός. Και βεβαίως η αγωνία να μην μπει γκολ από τους ξένους, πια δεν ήταν το 3-0. Για την πρόκριση αισθάνθηκα ότι δεν αισθάνομαι καλά. Λέει ο κύριος Πατακός, ήταν δίπλα μου. Τι λύσαξε για να με καθησυχάσει, λοιπόν, μου λέει, το πληρώσαμε και θα το πάρουμε το παιχνίδι. Και του κάνω, για όνομα του Θεού, του λέω, είναι ο πρέσβης δίπλα μου και μου λέει, δεν ξέρει ελληνικά γρή. Και μου λέει ο πρέσβης απ' την άλλη, εκείνη τη μέρα είχα βγάλει, μου λέει ο πρέσβης, μη στεναχωρήσετε, κυρία Παπαδοπούλου, το πληρώσατε και θα το πάρετε στα ελληνικά. Λοιπόν, το πληρώσατε και θα το πάρετε στα ελληνικά. Τελικά έμεινα. Όχι, έμεινα να πω κάτι άλλο που θυμήθηκα τώρα εδώ πέρα που όλοι αναδρομές είναι και δεν το έχει πει ποτέ. Το έχω πει, εσείς γράφτε τώρα από κάτω μήνυμα αυτό που λέει ο Άκης. Αν το έχω πει πιο παλιά, ναι ή όχι. Υπήρχαν τότε κάτι πανό και κάτι πλακάτ. Ένα πανό, ένα πλακάτ. Ναι, ένα πλακάτ. Τρομάρα τους. Το έχει πει, με την ίδια συχνότητα που έχει πει, περιμένω την εφημερίδα και περιμένω το ένα και περιμένω το άλλο. Ρε, εκεί δεν, εντάξει. Όχι. Και τις μεταφράσεις. Το πες μια φορά, έπεσε. Άστε να πάει κάτω. Καλό, πώς το έχει πει. Πες το τώρα. Ένα λεπτό. Όχι, θα είσαι ακριβή. Ποτέ ο Γουλανδρής δεν έδωσε λεφτά και καλά πήγανε τα ποστάκια. Και ποτέ κανείς φίλος του Ολυμπιακού δεν πήγε στη λεωφόρο με πλακάτ και να γράφει. Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί μαζί σας. Ήταν οι ίδιοι οι ρουφιάνοι σας. Να σας πω και το λόγο γιατί δεν πήγανε, ούτε υπήρχε ψεύτικο το πλακάτι και δεν πήγανε και παδί του Ολυμπιακού εκεί. 10 μέρες πριν, μας είχαν διώξει στο Σιδέρι. Ένα μήνα, δεν θυμάμαι πει. Μας είχαν πάει στο Βέλγιο, στην Άντιμπα. Μας είχαν διώξει στο Μπούκοβι. Μας είχαν διώξει στο Ρωμένο Αργυρούδι.
και θα βγάζαμε εμείς πλακάτι πέρα από Παναθηναϊκού. Στο βωμό. Και ποτέ ο Γουλιανδρής, ο σχορεμένος, ο γίγαντας, ανάμεσα, ο πρώτος, Κόκαλης, Μαρινάκης και Νταϊφάς, αυτοί οι τέσσερις, συν τον πρώτο που είδε στην ομάδα μας, συν τον πρώτο πρόεδρο που είδε στην ομάδα μας, τον Μανούσκο, είναι οι Ολυμπιακοί οπαδοί που επενδύσανε, όχι επενδύσανε, που αγαπήσαν τον Ολυμπιακό, δεν τον νοιάζει κανένα πρόεδρο του Ολυμπιακού, άμα θα χάσει και 5 και 10 εκατομμύρια. Λοιπόν, ξαναπάω σε αυτό. Ποτέ δεν πήγαν, δεν υπήρχε πλάκα του Ολυμπιακού και ποτέ δεν πήγαν Ολυμπιακοί στη, και ποτέ δεν έδωσε ο Γουλανδής λεφτά στο συγχαμένο το Γουέμπλι, το βρώμικο, τη Σκούντα στα παιδιά. Έρχεται και η εφημερίδα τώρα από το Βελιγράδι. Όλα θα έρθουν. Με μηχανάκι έρχεται. Αυτό θα παίζει. Μέχρι να πεθάνω το βίντεο, αυτό θα παίζει. Να μάθουν οι νεότεροι Παναθηναϊκοί τη βρώμικη ομάδα που αγαπάνε. Και ας αφήσει ο αλλά... Βρε και τι, αφού το λέει... Μα το λέει η γυναίκα του ταγματά σου! Όχι, το μέχρι να πεθάνεις που είπες. Δεν θέλω να... Αργήσω πολύ. Όχι, δίνεις βολή, δίνεις βολά. Λοιπόν, ακούσε κάτι άλλο. Τροφή. Αγοράσαμε το παιχνίδι, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι εγκληματική οργάνωση. Κανονικά και με τον νόμο. Αυτή είναι εγκληματική οργάνωση Αλαφούζο και Θωμαίδη και Μελισσάνιδη. Αυτή είναι εγκληματική οργάνωση. Αγοράσαμε το παιχνίδι, διεθνές παιχνίδι προαλληλτριών. Αγοράσαμε το παιχνίδι, κύριε. Εντάξει μας. Εντάξει με την ανάλυση, πάμε σε μια γραμμή. Κάθε μέρα θα πέσει την εκπομπή αυτό. Δεκάλεπτο, να τα ξέρετε αυτά. Εγώ μέχρι να πεθάνω θα σας βγάλω. Άντε πάλι με τους θανάτους την Παξίλο. Ναι ρε παιδί μου. Μακριά από την βρωμιά σας ρε. Την ανελαίτη βρωμιά σας. Σπόα, περιβόλα, ροζ φανέλα, κατοχή με τα SS μπάλα. Χούντα. Και μιλάτε εσείς Χούντα. Για τον Ολυμπιακό. Χούντα. Χούντα. Εντάξει είμαστε. Χούντα. Εντάξει είμαστε. Πάμε στο επόμενο. Τώρα έχετε και εφημερίδα. Ό,τι σας λέω. Ό,τι σας λέω. Έχετε εφημερίδα. Φάρτε, από ρε, τότε, να ξέρετε, δεν έχουν κάνει οι Παναθηναϊκοί τίποτα. Αυτό είναι το τελευταίο που έχουν κάνει. Έτσι. Αυτή είναι η αντίρρηση μας. Αυτό είναι ένα στοιχείο ναι. από αυτά που έχουν κάνει ναι. και βγήκε και η γυναίκα του, η πιο τιμημένη γυναίκα της Χούντας, που είχε και λίγο τιμή, ήταν αυτή. Εντάξει, άστα σχόλια. Ναι, πες, όχι, θα πω. Αγανάκτη γυναίκα. Ναι. Πώς έχουμε αγαπήσει τον κόσμο στο από ξύλο. Από αφέλεια το είπε, δεν το πω. Πώς το λένε. Από αφέλεια το είπε. Έχει μπει το ελληνικό ποδόσφαιρο στο γύψο. Ρε, από εντάξει αφέλεια, είμαστε. Από αφέλεια το είπε. Βαζελάκια. Δεν το πω από αγανάκτηση. Από αφέλεια. Καλησπέρα, από αφέλεια. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Εμπρός. Καλησπέρα, παιδές. Γεια χαρά. Διονύση από Τρικαλά. Γεια σου, Διονύση. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Τάκη. Άντε, γεια, δεν έχει ερώτηση εδώ, δεν έχει ερώτηση εδώ, ρε. Ας απ' την πηγάδα, ρε. Τρικαλά, του Μελιγαλά. Τρικαλά, Τρικαλά, Τρικαλά. Καλησπέρα. Πού το πήγες εκεί τώρα. Ένα, το Δίκαλο και το Τρίκαλο. Πολιτικά εδώ δεν γουστάρω. Θα λες. Τι πολιτικά, ρε. Τρίκαλα είπε. Ποια πηγάδα, ρε. Πηγάδα είπε. Ρε. Τι πηγάδα, ρε Τάκη και Χατζηκυριακή. Ρε πηγάδα είπε. Ρε Τρίκαλα, τώρα φορά παρτίδα. Τρίκαλα είπε. Πηγάδα είπε. Ωραία, τα αρέσει. Ωραία, πηγάδα είπε. Και καλά την Πειραιώτηση. Πόπο με κόλλησε. Εγώ σε κόλλησα. Εμπρός. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Μια εκπομπή να κάνουμε ήρεμη λόγω των εορτών. Μπορούμε, ρε μάγκες. Μπορούμε. Ωραία. Σας παρακαλώ. Θα ξεκινήσουμε από τώρα που έχουμε δύο λεπτά. Ακόμα. Εμπρός. Έλα, καλησπέρα. Τι τραβάω, το κακό μου. Έλα. Για τώρα, έτσι, έστω. Έχουμε τρία λεπτά. Τα κάνει μήρεμα. Ελάτε. Λοιπόν, αύριο όλοι οι μπάσκετ. 15.000 Ολυμπιακοί. Όπως το τελευταίο και τα δύο προηγούμενα παιχνίδια πέρυσι, πριν 8 μήνες, 7 πόσο ήταν, με τη Μπαρσελόνα, να πάρουμε το παιχνίδι και να πάμε Γερμανία, μάγκες. Αυτή η ομάδα με τον Βασίλη Σπανούλη, τον Πρίντεζη, τον Μάτζαρη και τα υπόλοιπα παιδιά, μαζί με τον προπονητή και τον Ντόμιτς, θα πάμε Βερολίνο. Και τον Νόντομ και τον Τζόνς. Να δώσω χαιρετίσμα στον Γιώργο, τον φίλο μου τον Ρενιέ, εκεί που έχει βάρδια στο κρατικό και στους υπόλοιπους εκεί, σε όλα τα παιδιά, στους νοσηλευτές, στους γιατρούς, όλους που μας βλέπουν. Πάμε στην τελευταία γραμμή, έχουμε άλλο έναν. Τι τελειώσαμε. Ναι, τελειώσαμε, αφού είχε την αναδρομή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Το όνομά σου. Άγγλος. Άγγλος. Ο Αύγουστος, ρε παιδιά, ο Αύγουστος. Αύγουστος.
Ναι, Αύγουστο. Έλα, Αύγουστο το λένε το παιδί, ρε. Δεν υπάρχει αυτό το όνομα. Πώς δεν υπάρχει, όλα τα ονόματα υπάρχουν. Έλα, Αύγουστο. Α, Ιταλός αυτοκράτορα. Αύγουστο, όνομα είναι. Όνομα είναι, ρε, Αύγουστο. Έλα, και να μείνουμε τώρα, πάμε, Αύγουστο. Μπασκετικός είμαι εγώ. Ναι. Ωρίς, τι είσαι. Μπασκετικός, ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Μπράβο, Αύγουστο, πες. Είμαι Φάρος Κερατσινίου, παιδιά. Καλά, τούτου, Φάρος Κερατσινίου. Ναι, ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα μου, έτσι όπως τα πήγαμε. Και θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ τυχερός που δεν πληρώθηκε μαζί μας, γιατί θα τον έφερε. Ρε Αύγουστε, μη σε κάνω 15 Άκου, Αύγουστε. Ναι, εντάξει. Άσε με λίγο, ρε. Ναι, δεν μπερδεύεσαι, ρε, με τον Ολυμπιακό. Και το Φάρος δεν είσαι Φάρος. Καταργού, ούτε Αύγουστος, είσαι Δεκέμβρης. Βαρύς κιόλας. Βαρύ χειμωνιάς. Λοιπόν, άκου. Α, να συνεχίσω πάνω σε αυτό. Μέχρι πρόπεση, πέρυσι και πρόπεση, ο Ερμής σε γλένταγε. Εντάξει, άστο. Ρε, καταρχήν, μην το πας αλλού, επειδή είναι βλάκας αυτός. Άκου. Άσχετα από σένα, γιατί δεν είσαι ούτε καν Φάρος, ο Φάρος μου είναι μια αξιόλογη ομάδα. Ξέρω και τον πρόεδρο του, είναι αξιόλογος, είναι αρρωστάκι με τον μπάσκετ, παλεύει κάθε χρόνο, βάζει τα περισσότερα λεφτά, βάζει λεφτά για μια κατηγορία παραπάνω. Από εκεί και πέρα, εσύ δεν έχεις καμία σχέση από εκεί, είσαι ένας απλός βλάκας, ναι. Σαν Αύγουστος, έτσι. Και σαν Δεκέμβριος δεν θα το καταλάβει κανείς, ό,τι μήνα και να πεις. Όχι, δεν έχουμε πόση ώρα έχουμε. Τίποτα, καθόλου, κλείσαμε. Φεύγουμε. Λοιπόν, καλή χρονιά ευχόμαστε. Καλή χρονιά σε όλους. Αύριο, όπως είπαμε, και Παρασκευή και εδώ. Πρέπει, και όπως πρέπει και την Παρασκευή, Παρασκευή εδώ. Θα έχουμε και κουραμπιέδες, ναι. Τούρτες. Μόνο με λομακάρονα, κουραμπιέδες είναι για αλλού, για το ΆΚΑ. Γεια.